πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουν κάποιοι. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος. Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν σ' αρέσει χαρά. Όλο μυθιάρια. Τι πράγμα είναι αυτά, όλο ρε, καλοσύνη πρωί-πρωί και όλο αυτό. Καλοσύνη, να πούμε. Να πούμε, ήδη σε τελευταία στιγμή κλειστή η σύραγγα Βερμίου μετά από τροχαίο. Όσοι κατευθύνεστε. Το Βέρμιο τι είναι. Τι είναι. Τώρα ακούει κάποιο σύραγγα Βερμίου. Σύραγγα Βερμίου. Είναι ένα πόντι με μια πόντι στα μάξια. Τι είναι το Βέρμιο. Τι είναι το Βέρμιο. Ξέρω εγώ τι το Βέρμιο. Τι είναι το Βέρμιο. Το πήραγα... Δεν έμαθα τι είναι το Βέρμιο. Περνάει ένα Αλβανό με ένα Γεωργιανό και έχουν κάνει μια ληστεία. Ναι. Και έχουν τα λίτρα μέσα στα μάξια. Και ακούνε εσένα τώρα ναι. Να λες ότι τι έκλεισε το Βέρμιο. Τι είναι το Βέρμιο. Θα σου πω αμέσως. Να μάθουμε. Συγκρούστηκε ένα φορτηγόμενο και ο ταχύ στο τούνελ. Στα τούνελ εκεί στο Βέρμιο. Πού από Νάους, από Βέρι, ανεβαίνει και προ τα πάνω. Εκεί δεν είναι σύρακες, δεν έχουν γίνει. Και τι έγινε. Εκεί έχει κλείσει τέτοιο, έχει κλείσει μια σύρακα. Ξέρει τι πράγμα είναι αυτό το φορτηγό πιο εκεί μετά. Ναι, μέχρι να το τραβήξουν όμω. Πόσο θέλει να το τραβήξουν. Τι πόσο. Ποιο φταίει. Θα κάνει μια δήλωση ένα τώρα. Αυτή που τράκαρα. Ναι, μέχρι να μετακινηθούν αυτά είναι μια ιστορία. Σιγάρε, κάνε τρία ώρα θέλει για να δουν ποιο στέει. Πλάκα μα κάνει τώρα. Με τον άλλο τον ψήστη, το μάθε τι έγινε. Ποιο ψήστη. Εμφανιζόταν ένα ψήστη ω υπάλληλο safe και έλεγε θα σα βάλω εγώ τα παιδιά σα στη δουλειά. Και τι, του δίνανε λεπτά. Δύο χρόνια με αναστολή. Ναι. Με αναστολή. Ναι. Καλά κάνε. Τι έκανε. Από τα κορόιδε. Καλά του έκανε. Έρχεται ο άλλο, λέει εγώ θα σα βάλω το παιδί στη δουλειά, ρε φιλέ. Ναι. Λες εσύ, εντάξει. Χαρτιά έβηλε εκεί, υπογραφές ταυτότητες. Τα πάντα όλα. Δεν τεμπέλης, λειτουργήσε το μυαλό του, έκανε μια απάτη. Ναι, μια απάτη, αλλά το πιάσανε λεπτά. Και τι έγινε που το πιάσανε. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Και τι έγινε που το πιάσανε. Έφαγε δύο χρόνια με αναβολή. Έφαγε, ναι, αστολή, όχι αναβολή, ρε φίλε. Με αναστολή. Με αναστολή. Θα πάει σε άλλη πόλη, ξεγελάζει άλλου 10. 21 Σεπτεμβρίου 2023, Πέμπτη σήμερα, Διεθνής ημέρα ειρήνης. Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Μάρτυρας της ποντιακής δημοσιογραφίας. Τι δηλαδή, ποντιακή δημοσιογραφία. Δημοσιογράφος και εκδότης ελληνικής εφημερίδας του Πόντου Εποχή. Απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους για τις πατριωτικές του ιδέες. Εκδότης ήταν. Ναι. Δεν το κλέμε. Δεν το κλες. Αφού δεν τους χωνεύουν τους εκδότες. Και μια μέρα η οποία αργά ή γρήγορα Κώστα μπορεί να τη βιώσουμε. Ελπίζω πως όχι. Ναι. Πολλά σπίτια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο υποφέρουν. Είναι Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Ναι. Η γιατί? Σημερινή και γιορτάζει ο Ιωνάς για την ταυτότητα της ημέρας. Έτσι είναι πρέπει. Ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς είναι το ψάρι, άνοιξε, μπήκε μέσα, έζησε και τα λοιπά. Τα πιστεύετε αυτά. Έβρε, αυτά τώρα... πέντε χρονών παιδάκια να τα πείτε. Πέντε χρονών ότι παιδάκια. Έφαγε ολόκληρο ψάρι το κρυονά και έγινε. Το κρυονά. Πώς το λένε. Ο κρυονάς. Και έζησε ο κρυονάς. Ιωνάς. Ρε, πώς έζησε. Ιωνάς. Με τη χάρη έζησε. Με τη χάρη. Βέβαια. Τι έκανε ο Θεός, δεν μιλάμε. Λούκι στη Φάλαινα. Στη Φάλαινα και έπαιρνε αέρα. Πω, τι είναι αυτά που λέτε στον κόσμο, έχετε τρελαθεί τελείως. Τι είναι αυτά πρωί-πρωί να πω. Σαν σήμερα, Κώστα, το 1971 είναι το μοναδικό που βρήκα το οποίο θα μπορούσε να σου αρέσει εσένα. Ναι. Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους ταινία του Αλέξη Δαμιανού Ευδοκία. Ωραία. Ήμουν σίγουρος. Και σαν σήμερα είμαι σίγουρος. Ότι ίσως θα το έλεγες αν το θυμόσουν, είμαι σίγουρος ότι θα το θυμάσαι κατά πάσα πιθανότητα. Η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Ήταν η χρονιά που σας έριξε τα 5 με στην Τούμπα, να πούμε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Δεν καταλαβαίνω. 5-3 δεν σας έριξε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Δεν έβλεπα πάω. Ο πατέρας μου ερχόταν από το Λεμαϊδα να διπάω. Ναι. Τότε. Από την Πτωλεμαϊδα ναι, έβαζε ο πατέρας μου. Έβαζε την γιαγιά μου τη σχορεμένη, άκουγε και αυτή ραδιόφωνο. Όταν κέρδιζε, πάω όλα καλά. Όταν έχανε, στρωμένο κρεβάτι, δύο ασπιρίνες με νερό. Δεν μπόρεσε να γυρίσει. Ναι. Κοιμήθηκε στη Βέρεια. Τώρα ξέρεις τι έγινε. Τι έγινε. Πήρε 100 ευρώ από το αφεντικό που είναι παοξής, έξτρα μπόνους. Γιατί? Γιατί ο παπάς ήταν παοξής. Και αφορούσε το κεφάλι του όταν έκανε ο παοξής. Μπόρεσε να γυρίσει. Σταματήσε αυτό το Πετρόπολη να γλύπεται. Σταμάτα βρε το γλύψιμο. Βρε έχασε 5-3 πρωτάθλημα. Έπαιρνε βρε κρέα. Κρατικό 2 το φθηνό. Άντε ξεκίνησε. Πάλι τα ίδια να πούμε. Πάλι τα ίδια να ξεκινήσουμε. Γλύφει στο Μακεδονικό. Αρχίζει εσύ το παοξής. Ο παπάς με έπαιρνε ντεπών. Σε τρεις μέρες έκτισε το προφίλ. Παπάρε. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα σε όλους φίλους. Μακεδονία με λες, γιατί είναι σκοπιανή η Μακεδονία. Λες. Σμαράγδα, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα να μας βάλει τα μηνύματα εδώ πέρα, γιατί έχω ένα θεματάκι. Σμαράγδα, τι. Σμαράγδα το κανονίζει. Πάρε το, κοτοπούλι εκεί. 8.30 ώρα συνοηθήκαμε. Το πήρα τηλέφωνο τώρα. Έχει πισίνα, κάνω μπάνιο. Ξύπνησε το πρωί, κάνει μπάνιο στην πισίνα. Πλάκα κάνει. Πρωινά βουτήρα τα αυτά, ο Πάχ πληρώνει. Δεν πληρώνει ο Πάχ, το αφεντικό πληρώνει. Πάρα πολύ ωραία.
Να κάνουμε την πρώτη μας αναφορά. Ήταν να πάμε Αθήνα, ναι, και το κατήργησα γιατί παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζουν οι ομάδες. Λέω, έλα εσύ τώρα. Θα έρθω εγώ στις εκλογές. Θα πάρω τρεις μέρες το κλειφίτ και θα έρθω κάτω. Έχει όρεξη, ε. Τι να κάνω, να πήγω τώρα Πέμπτη να ταξιδεύω, να μην δω τα μάτς. Να έρθει αύριο με το Σωτηρόπουλο το πρωί, να μην ξέρω τι έγινε, τι παίξα, τι κάνω. Δύο πράγματα. Σήμερα έχουμε όρεξη για κουβέντα, αλλά έχουμε όρεξη για εκλεκτές γεύσεις από το Λατερά στο εστιατόριο του Ρίτσες Καζίνο. Έχει ό,τι τραβάει η όρεξή μας. Με περιόριστα refills κάθε Δευτέρα με Σάββατο από τις 2 το μεσημέρι. Μας περιμένει ένας πλούσιος μπουφές με πεντανόστιμες, σαλάτες, μαγειρευτά και ψητά. Και τις Κυριακές, αφού ξυπνήσουμε την άνεσή μας 12 με 3, πάμε για ένα λαχταριστό και χορταστικό brunch. Τι κάνεις πρώτα. Το brunch τι είναι. Το brunch είναι ένα ενδιάμεσο πρωινό μεσημεριανό, να σου πω την αλήθεια. Α, δηλαδή εγώ που πάω 4 προπόνηση, ένα brunch μία η ώρα. Ναι, ομελετό. Ομελετό αυγό. Ομελετό αυγοκατάστατο. Μέλο, ναι, βούτυρο. Ναι, 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 αυτά αμερικανικά. Χυμό, καφεό. Ναι, 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 ναι. Στα ελληνικά δεκατιανό νομίζω είναι. Πρέπει στα ελληνικά τώρα, πια ελληνικά. Μα ακούν Αλβανοί, Γεωργιανοί, Βούλγαροι, Σκοτσέζοι. Τι να κάνει δεκατιανό, να πάρει τώρα. Δεκατιανό, τι λέει τη λέξη δεκατιανό και 80.000 Αλβανοί κοιτάζονται μετά. Να πάρει το brunch. Κοιτάζει brunch, πέτρε, βλάξει. Brunch. Από πού το ξέρει τον Μπράτ τώρα αυτό, και εγώ που το ξέρω τον Μπράτ. Ο Αλβανό το ξέρει τον Μπράτ, το δεκαετιανό που του λέει. Πού το έτρωγε, το δεκαετιανό. Πού έτρωγε Μπράτ, δηλαδή, στο αρχηρόκαστρο. Κάτσε τι Μπράτ, το τι Μπράτ, το τι Μπράτ. Το λεμαίδα τι, λιγνή, τι έτρωγε. Εμεί είχαμε πισία. Τι, πυροσκιά. Το άλλο που είναι σαν χειλό, έχω ξεχάσει το όνομά. Ήταν μέσα από την Τολεμαδίο, ο πατέρα. Μέσα, μέσα, ναι. Άσχημη πόλη. Το Λεμαϊδά, η μοναδική πόλη που προσπαθούσα να κάνουν το κέντρο επί 5 χρόνια για να κάνουν τηλεματική. Και έγινε κέντρο που δεν ξέρω πού βγαίνει και πού μπαίνει. Έχω πάει σε ντέρμπι, έχει πέσει ένα ξύλο, Ηρακλή του Τολεμαϊδά σε Ορδαϊκό. Ο πατέρα μου ήταν στον Άρη του Τολεμαϊδά. Ήταν και ο Άρη του Τολεμαϊδά, ναι. 2-1. Σώσε μα! 2-1. Ναι. Έχει πέσει το ξύλο τη Αλεπού. Πρέπει να ήταν αριστερή αυτή του Ηρακλή του Τολεμαϊδά. Σοβαρά μιλά. Μου φαίνεται, ναι. Και κέρδισε ο Ορδαϊκό 2-1. Ο Τακίδη έβαλε τον κόλπο. Τέλο πάντων. Για πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τι μηνύματα βάζει. Απεργιακή ημέρα σήμερα. Τι ποιοι απεργούν. Ολμέ. Δεν ξέρω, ελληνικά μιλά. Ολμέ δεν ξέρω τι. Δάσκαλοι, λεωφορεία, οργανώσει. Ένα-ένα. Οι δάσκαλοι γιατί έκαναν πριν τρεις μήνες καθόταν. Άντε πάλι. Τώρα μπορώ να συζητήσουμε σε παράδειγμα τα πραγματικά. Τι μηδενισμό. Ένα δόλε. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο καθόταν οι δάσκαλοι. 90 μέρες δεν δουλεύαν. Πήγαν στη δουλειά τρεις μέρες, κάνω απεργία. Κάπου τα παράδειγμα. Και γιατί κάνει απεργία ο δάσκαλος, τι θέλει. Για τον νέο για το ασφαλιστικό. Τι θέλει, δε. Για το εργασιακό νομοσχέδιο. Τι θέλει ο δάσκαλος, άσε τους άλλους. Κανένας ιδιωτικός υπάλληλος κάνει απεργία. Δεν γνωρίζω, για ΔΕΔΗ κάνει απεργία σήμερα. Τι θα πει ΔΕΔΗ. Σήμερα αν δουλεύεις, ξέρω εγώ, σε Μανάβικο. Ναι. Είσαι βοηθός Μανάβικο. Είσαι ο βοηθός του Κρεοπόλη. Βοηθός Μανάβη. Πας σήμερα το πρωί στο Κρεοπόλη, είσαι βοηθός στο δεξί του χέρι και του λες. Αδερφέ! Αδερφέ, σήμερα απεργώ. Πάρε το παλτά του τραβήξει για στα πλευρά. Τι απεργίε δεν κουβάλα. Αδερφέ, σήμερα. Δεν μπορεί να λεπτό. Δουλεύει ένα courier. Ναι. Στην HS, πώ τη λένε και τα λοιπά. Πώ είναι, PSS, κάπω λέγεται. Με στέλνουν, ξέρω εγώ, πακέτα και τα λοιπά. Και πάει, λέει το αφεντικό, ξέρει κάτι. Σήμερα θα κατέβω στην απεργία με το μηχανάκι, δεν θα έρθω. Ναι. Τραβήξα βρωμόξυλο. Απεργία κάνουν οι προνομιούχοι στην Ελλάδα. Απεργία στην Ελλάδα κάνουν οι προνομιούχοι. Αστυνομικοί, πώς το λένε, στρατιωτικοί. Δεν πήρε στρατιωτικό κι άλλε απεργίε, είσαι υπηρέτη του κράτου. Δύσκολο το βλέπω. Οι στρατιωτικοί δεν κάνουν απεργία. Και δεν πρέπει. Οι αστυνομικοί. Θέλω, λέει, κάνω, λέει, κάνω απεργία, θέλω έξτρα λεφτά στο πάω κάρι. Ρώταν υπηρετούσε αυτό και παλιά οι αστυνομικοί δεν παντρευόταν οι ακροφύλακε. Απαγορευόταν. Μα τρελάρετε τώρα. Είχε απαγόρευση αλήθεια. Τι λε, υπηρέτη του κράτου. Πάρα πολύ ωραία. Ξυπνάμε. Και κάνουν τώρα, λέει, δάσκαλοι. Τι δάσκαλοι. 90 μέρε. 90 μέρε. Κάνετε μπάνια. 90 μπάνια. Και τώρα μας κάνετε και αυτό που το έχει απεργία. Για ποιο λόγο. Κάτσε σε 5 μέρες σε μια τάξη να δαμάσεις εκεί τα παιδιά. Άμα να δουλεύω 130 μέρες το χρόνο, κάνω αυτό που θέλεις. Κάθεσαι. Δάσκαλος. Έχεις μεταδοτικότητα. Και νηπιαγωγό. Στα παιδιά μου. Το κάνω εγώ την τάξη. Φαντάζεσαι. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Το άλλο το έμαθε στην Αθήνα. Δάσκαλοι, λέει, καθηγητές. Ναι. Στην Αθήνα τα έμαθε. Έξω από ένα καπί πιάσανε. Βρήκανε μολότο. Φαίνεται μολότο στην αυλή του καπί. Τη είχαν, λέει, Ρωμά. Η Ρωμά, με η Ρωμά είναι οι μεγαλύτερες φίδες που υπάρχουν στη γη, ρε φίλε. Πεθαίνω για Ρωμά. Δηλαδή, άμα δεις Ρωμά, λες μπελάβρικα. Λες, ε. Μόλις τρακάρεις με Ρωμά, του δίνεις και πόνους που σου κλέψεις τα μάξι. Δεν μπλέκεις. Τα μηνύματα σε σελίδα του Μετρόπολης ξυπνάμε σήμερα με μια κοπέλα η οποία. Δεν είναι κοπέλα αυτή. Είναι πύραυλος, αυτή, αυτή είναι τούμπανο. Αυτή είναι πύραυλο. Πρωί, αλλά... πρωί ο Καραγιάννης
Είχε να πούμε ορέξει ναι, δεν μ' αρέσει δεν το. Δεν του κάτσε η γυναίκα και το πρωί είχε ορέξει. Δεν μ' αρέσει το πλαστικό ρε Κώστα καθόλου. Δεν σ' αρέσει. Το πλαστικό αυτό το πλαστικό. Δεν μ' αρέσει. Ναι, και σ' αρέσει η μύτη σου να τη βλέπει πρωί-πρωί στον καθρέφτη τα πλέον. Είναι φυσική. Δεν του αρέσει το πλαστικό, τη μητάλα του πρωί-πρωί. Είναι φυσική ρε Κώστα. Εντάξει, δεν μα αρέσουν όλα πάνω μα. Θα μου πει τι αρέσει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Έχει ένα καλό η μύτη. Ναι. Ένα θείο το θείο Στέλιο, για να φύγει Βάγκερ. Το χειμώνα δεν είχε χαλάσει το, ναι. Το κλιματιστικό από το Βάγκερ. Και βλέπω, είχε έρθει να με πάει σχολείο, κάτι είχε γίνει. Και βλέπω στο θολό τον τζάμπι ναι. Δύο κενά μέσα. Ναι. Ναι. Και ήταν από τα ρουθούνια του. Ο θείο μου, ο αδερφός του πατέρα μου, μεγάλο, οδηγούσε φορτηγό πολλά χρόνια. Mm. Τον έκανε αστυνομικό παρατήρηση. Βάλε το χέρι σα μέσα. Ναι. Το χέρι σα μέσα, κύριε Βγαίνει. Αυτό έτσι το κοιτάει. Τιμή ήταν. Συγγνώμη, ναι. Δεν μπορούσε ο άνθρωπο να καταλάβει τι γίνεται. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Ποια Θεσσαλονίκη. Ακούτε με τρόπο 95 και 5. Μα τα ακούνε στη Στουτγκάρδη. Μα τα στη Θεσσαλονίκη. Με πήρα από τη Στουτγκάρδη τηλέφωνο. Ναι. Έχω λέει ένα εστιατόριο 800 τετραγωνικά μέτρα. Ναι. Τι αυτό δεν είναι εστιατόριο. Αυτό είναι φωτιά. Αυτό είναι λάθο. Ναι, παλατάκι. Ναι. Είναι αυτό το πράγμα. Όντω. Σε θέλει ο κόσμο λέει εδώ να κάνει ένα σοου κτλ. Λέω το συνεργάτη μου, λέω πε ένα ποσό και τη φοβάμαι να μπω στα ραμπλά. Ναι, μου το είπε, ναι. Να μην γυναίκε, κόρε όλοι μέσα. Να του βάλει όλου μέσα, πει όχι. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Πώ σε τα ραμπλά, να μπω στα ραμπλά τώρα. Προσδεθείτε. Oh. Προσδεθείτε. Oh, oh, oh. Σε μία πτήση. Μην το πει. Σε μία πτήση Θεσσαλονίκη Αθήνα, η χειρότερη πτήση τη ζωή μου. Δεν έχω ξαναπετάξει έτσι. Όταν βγήκαν, είχε πολλέ αναταράξει στην απογείωση. Σε κάποια φάση. Ομολοποιήθηκε πλήρως η κατάσταση και κοιταζόμαστε μεταξύ μας τα νύχια της πισινής επάνω μου. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Ο διπλανός ένας κύριος businessman πολύ ωραίος, καλωστημένος. Λέω κύριε, έχετε λέω, ξαναπετύχει. Εγώ φοιτητής από Αγγλία. Έχετε ξαναπετύχει. Τι πράγμα λέει ποτέ. Βγαίνουν οι αεροσυνοδοί. Να δώσουν. Έτσι πήγαν τα χέρια τους. Έτρεμαν τα χέρια τους. Νερό, πορτοκαλάδα, λέμε κορίτσια, την ακούσετε κι εσείς λίγο, δύσκολα. Δύσκολα. Μην ανεβαίνετε στα χέρια. Από τότε είχα μια φοβία, το ξεπέρασα η αλήθεια είναι. Χαμός, δεν μπορείς να φανταστείς. Εντάξει, αυτό δεν ξεπερνιέται ποτέ νομίζω, ο φόβος αυτός. Αλλά καλά να περάσεις στην Γερμανία. Είσαι έρμεο του πιλότου, των κινητήρων. Έχεις να πετάξεις χρόνια, Κώστα. Έχεις να πετάξεις χρόνια. Πότε είχα πετάξει. Γιατί τα αεροπλάνα τώρα είναι, ξέρεις, άλλες τεχνολογίες. Δεν ακούς κιόλας. Ένα φοβερό πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν αυτό έχει... το κακό. Ότι δεν θα γίνει το κακό και δεν πάρει καμπάρι. Αλέρτ. Θα κλείσει ένα κράκ. Αλέρτ. Και θα φύγει κατευθείαν. Εντάξει, τουλάχιστον δεν καταλαβαίνω. Θα προλάβουν από πάνω οι Αγγέλοι να σε προετοιμάσουν, να πούμε. Δεν σε προετοιμάσουν, θα σε παραλάβουν. Τι έχει σήμερα. Θα σε παραλάβουν. Σήμερα έχει. Τι από απεργίες και τέτοια. Σήμερα έχει αγώνες. Θέλω να δω ιδιωτικούς υπαλλήλους στην απεργία. Σήμερα έχει αγώνες πολλούς, Κώστα. Και χθες είχε. Και χθες είχε. Είδα, ναι. Καταρχήν, αυτό λέγαμε και πριν με τα παιδιά το πρωί. Τι φανέλα είναι αυτή τη Manchester United. Πραγματικά, δηλαδή τι χρώμα είναι αυτό, ρε Κώστα. Του πάω είναι καλύτερη. Του πάω. Πάω είναι καλύτερη. Ειδικά η λευκή αυτή και εγώ είναι πάρα πολύ ωραία. Καλύτερη του πάω. Εμένα μου αρέσει. Μα σαν το πορτοκαλί. Σαν το πεθαμένο πριν πεθάνει. Γιατί πριν το παραλάβει ο μπαμπούλα. Γιατί χρώμα είναι αυτό. Το άσπρο, άσπρο. Οχρότητα μη. Οχρότητα. Άντε βρε τώρα. Δηλαδή σ' αρέσει πιο πολύ τη Manchester αυτή η πράσινη. Του πάω και φανέλα με τι κάθε τι ρίγε. Η κλασική. Αυτή είναι η φανέλα. Η κλασική. Αυτά τα. Ξέρει ποια μου άρεσε περισσότερο. Τα κασελαλίστηκα να πούμε. Επειδή το ξέρω ότι το γνωρίζει, ναι. Μια φανέλα που είχε ο ΠΑΟΚ τότε σε ένα τελικό κυπέλλο με τον Ολυμπιακό που ήταν σαν του Άγιαξ κάπως. Βέβαια, φανελάρα. Μια και την είχε δώσει. Φανελάρα. 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 Εγώ στο σπίτι έχω μια του πατέρα μου του 64 με το δικέφαλο στο. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα vintage, η αλήθεια είναι τα παλιά. Δηλαδή την έχω. Την έχει στην πακετάρι, την έχω. Έχω το 64 φανέλα του ΠΑΟΚ. Ναι. Με το νούμερο 5. Είναι ωραία συζήτηση αυτή γιατί. Υπάρχουν κάποιες φανέλες που έχουν μείνει ρε παιδί μου και στον κόσμο. Είχε κρατήσει η γιαγιά μου, να πούμε. Μετά πέθανε η γιαγιά μου και μαζεύαμε τα. Ναι. Υπάρχουν φωτογραφίες, ένα άλλο, και τη φανέλα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το τελευταίο που γίνεται με τις φανέλες που αλλάζουν χρώματα κτλ. Δηλαδή τώρα όντως το πήρα αυτό από τη Manchester. Αυτό το πράσινο δεν μου άρεσε καθόλου. Ή κάτι μπλε, κάτι μόβ που φοράνε οι ομάδες. Οι τρίτες εμφανίσεις. Δεν μπορώ τις τρίτες εμφανίσεις. Είναι μαρκετίστικα. Άσε, πολύ, ναι, μαρκετίστικα δεν γουστάρω. Ναι. Μαρκετίστηκα, κάνουμε άλλο. Δεν κουστάρουμε ναι, κάτι μοβ, κάτι. Παίζει τώρα ο Πάοκ, α πούμε, το Ολυμπιακό Συντρίμα και να φοράει ροζ φανέλα. Ροζ φανέλα. Εντάξει. Ο διαιτητή. Ο Πάοκ να φοράει αυτή την φανέλα την. Το πα εκεί που θέλει. Το ναι. Πα εκεί που θέλει. Καλημέρα από στο Στοκχόλμη. Πάλι κοιμάται ο ήλωτα τη εκπομπή Νίκο. Μα λέει ο κορυφαίο. Άστονα, ρε. Άστονα. Ξέρει ένα καλό περνάει. Άστον άνθρωπο.
Άστορα τα πρωινά του, τις μπριζόλες, τις πισίνες του. Μιλήσαμε 8,5 ώρα. Μπριζόλες, είπες για πίτσα θα πάμε σήμερα μέρα που είναι πιτσαρίες καρδιάς μας. Ραφαέλε, πίτσα, τι να πρωτοπούμε. Πήγε ένα μέτρο. Έχω φάει. Ναι. Έχω πάει και έχω φάει. Για πίτσα βγαίνω λίγο. Για τέλειο δροσιστικό σαλόνι, για πανέμορφα σερβίτσια ή για τις τέλειες μακαρονάδες και τα αναχταριζά ριζότα. Άκουσε πίτσα Μαξιμιλιανό και βγήκε. Προτείνω μακαρονάδα. Καλημέρα Νίκο, μισό λεπτό. Έλα από τώρα του ότι έλα κακό προέρετη. Και Σίζαρ, τι έγινε, άκουσες πίτσες, τούμπα, πουλάκι μου. Τούμπα Πολύχνη και Εύοσμος για τη Ραφαέλε πίτσα. Καλημέρα, γεια σου Νίκο. Τώρα και στο Ελσίνκι φίλε, πρέπει να φέρω εδώ γιατί πίτσες είναι με τριούμπες, σαν τη Ραφαέλ δεν έχει. Τι κάνετε, καλημεράρες. Πήρες το μπάνιο σου. Έκανα 3 χιλιομετράκια πρωί-πρωί και είμαι φίλε τσιτωμένος. Με καλή θερμοκρασία έφαγα και την πρωινάρα μου και είμαι έτοιμος για κομπάρα τώρα. Πού το βρήκες εκεί? Φίλε, δεν υπάρχει αυτό. Είναι φοβερό αυτό που είδα χθες. Δηλαδή, γουστάρουνε να τους κράζεις. Είναι φοβερό. Δηλαδή, ο Χατζηαποστόλου έχει τρέλα όταν τον κράζεις. Τρελαίνεται. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, εξιτάρεται. Φτάνει σε ονείροξη, δεν μπορώ να πω. Αλλά ο άνθρωπος. Ναι, αλλά ο άνθρωπος μου λέει κάθε φορά που με κράζει ο Ραπτόπουλος, με θυμούνται όλοι οι φίλοι μου και με παίρνουν τηλέφωνα. Το βρήκα εκεί στην προπόνηση εκεί. Του Λουτσέσκου που ετοιμάζει την ομάδα για το σημερινό μάτς. Τι κάνετε, πώς είστε εκεί? Μια χαρά. Εντάξει. Ρωτάει ο φίλος... με κράτζανε κάποιον ότι δεν ξύπνησα γι' αυτό. Όχι, ρωτάει ένας φίλος αν πήγε στις λίμνες του Ελσίνκι. Δεν πρόλαβα τίποτα, παιδιά. Μας πιάσανε φίλοι ακροατές και καλά επικοσίες πριν γιατί σας άκουγα. Ναι. Πλέον το ραδιόφωνο δεν είναι Θεσσαλονίκη. Ήρθα εδώ πέρα και ένιωσα πιο γνωστός από ό,τι σε Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, στο Ελσίνκι. Μας ήρθαν, μας πήραν τον δρόμο, μας πήραν σπίτια τους, μας τάισαν, μας πόντσαν. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι παγκόσμιο πλέον το ραδιόφωνο, έτσι. Ειδικά σε χώρες που υπάρχει έτοιμο. Αυτό το χρειάζεται εσείς που νομίζετε ότι ο ΠΑΟΚ είναι με το λιτόχρονο χαϊβάνια, να πούμε. Νίκο, ο φίλος εκπομπής, ο Βαγγέλης ο Βουραζάνης, δεν ξέρω αν μας άκουγες πριν. Μας είπε ο Ραπτόπουλος, για λίγο σας άκουσα. Μας είπε ο Ραπτόπουλος, δύο κορυφαία τις μέρες αυτές που λείπεις. Μας είπε χθες ότι έχει κάνει το Θεό σε μια ταινία και κατέβηκε ο Θεός ο ίδιος. Σήμερα μας είπε ότι θα μπορούσε να κάνει το δάσκαλο σε τάξη. Και λέει ο φίλος, να δω το Ραπτόπουλο σε τάξη δημοτικού να κάνει θρησκευτικά και να λέει στα παιδάκια ο αλέφαντος τον είπε κόκαλε και ο βλαχοπάοξης αγοράκι και μετά σβήσει ο ίδιος. Το Ραπτόπουλο το ξέρουν λίγοι. Ο Ραπτόπουλος με γυναίκες και με παιδιά είναι ο κανονικός εαυτός του. Με παιδιά με εμάς, με λούκους βγάζει κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι και σε τάξη θα μπορούσε να κάνει πολύ καλά πράγματα. Να σου τα περάσει βέβαια σε τάξη μικρών παιδιών. Σε μεγάλους άρχιζε αυτά που κάνουμε και λέει και σε εμάς. Δηλαδή θα το τραβούσε. Αλλά σε παιδάκια θα ήταν υπέροχος ο Κωστής. Φιλαράκι, μήπως μπορείς να κάνεις ένα κλικ στις διαφημίσεις να πάρω μια κασερόπιτα? Πρέπει να πάμε σε ένα πάγατε εσείς. Πρέπει να πάμε σε ένα κομψό που λες και εσύ, Κώστα. Θέλουμε δεκάδες, θέλουμε παρασκήνιο. Όλα τα έχω. Τα έχω όλα. Και το ρεπορτάζ, το φρέσκο, το ζεστό από το Ελσίνκι. Θα σας πω πολλά πράγματα. Ο Τσιγκάρας έγινε ηγέστα, τα άμαθα. Ναι. Ωραία, η νέα Τα άμαθες. Θα τα πούμε μετά έτσι. Η νέα αθλητική σεζόν αναμένεται στην Νόβα Συναρπαστική, Πρέμιερ Λίγκ, Λα Λίγκα, Μπουντεσλίγκα, αποκλειστικοί αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Έχουν ξεκινήσει και μια πληθώρα από γκολ έχουμε ήδη απολαύσει. Με αγωνία αναμένουμε την EuroLeague αλλά και το EuroCup με τη συμμετοχή του Άρη. Αυτή τη σεζόν δεν χάνεται. Όλοι οι αγώνες με τα προγράμματα Ion Plus από 25 πρώτο μήνα περισσότερα στο nova.gr. Παράθυρο στα σπορ, πάμε και μπήκε την κασερόπιτα. Την παράγοντα Μπασάμι στα μικρόφωνα. Σε ευχαριστώ. Μετά τις 8 ακούτε Μετρόπολη 95 και 5. Κώστα Ραπτόπουλο, Άρης Παναγιώτης σήμερα στα μικρόφωνα. Θανάση Καζαμπάκα στην ηχοληψία και την παραγωγή της εκπομπής. Χριστοφοβία να κλείσω την πόρτα. Όχι, μια χαρά. Και ο Νίκος Πηλιανός στο Ελσίνκι, καλημέρα και πάλι Νίκο. Έλα, μποτζόρνο, έλα, πάμε λίγο μπαλίτσα. Πάμε λίγο μπαλίτσα. Αυτά πρωινό έφαγες. Το είπα πολύ άνθρωπος. Πολύ λίγο έφαγα. Έφαγα πολύ λίγο. Τώρα θα παναφάω μετά την εκπομπή. Έφαγε λίγο και θα φάει ξανά μετά την εκπομπή και μετά φάει μεσημεριανό. Έφαγε λίγο γιαουρτάκι, λίγο μέλι, πάει το βράδυ και θα γυρίσει. Ένα μπέικον. Από πήγα κολύμπησα, σου λέω πρώτα. Έφαγα λίγο, ίσα να με κόψει και θα πάω μετά. Τώρα πρέπει να κάνω λίγο. Ξεκινάει ο Ινιέστα, ο καινούριο. Ο Τσιγκαράς. Ναι. Θα έχει αλλαγέ σήμερα ο Βάλτε. Βάλατε με τον Τζόρι εντεκάδα, Βρήκατε τώρα κουσούρι ότι χάφετε που δεν κέρδισατε τον Άρη. Όχι, το εξήγησε. Μίλησε συνέδευξη τύπου. Λέει. Εγώ λέει, εσείς κοιτάτε αποτελέσματα. Εγώ παίζω με τον χρόνο λέει, και την ποιότητα που πρέπει να πάρω από κάθε παίχτη. Έτσι. Άλλη δουλειά του οπαδού και του κριτικού και άλλη δουλειά του προπονητή. Μίλησε για αυτό το θέμα. Πες τα Νίκο. Κλάψαμε για αυτό το θέμα. Νίκες θέλουμε. Άλλο θα κλάψει, σε λίγο καιρό θα πληρώσει λογαριασμό. Δεν θα κλαίω Λουτσέσκο. Θα μάζεψα τα λεφτά. Ο Λουτσέσκο πήρε τελικά. Έχω και κλάνει παραγωγού. Σύμμαχο. Ναι. Πήρε και χορηγού. Κάνει το στάρικο από τον γιατρό. Νίκο, τελικά μένει ο Λουτσέσκο, έμαθα, Το θέμα είναι να μείνει και του χρόνου, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εδώ δεν βάζω στοίχημα. Όχι.
να μας πει ναι. Το χρόνο, χάρη, εγώ το πληρώσω το. Αν είναι ευχαριστημένος ο Λουτσέσκου από το πρόεδρο για να υπογράψει τώρα. Τελειώνει το συμβόλαιο. Είναι ευχαριστημένος. Είναι απλά άρχισε λίγο κάποιες μεταγραφές. Πετάει μια υπογραφάρα και μένει να Νίκο, θα παίξει. Το δούμε αυτό, εντάξει. Ρε φίλε, είναι απόβα ζωής. Μετά θα πρέπει να ξαναμείνεις άλλα τρία χρόνια εδώ. Είναι με πολλά πράγματα. Άρα δεν είναι σίγουρος. Δεν είναι σίγουρος. Όταν τελειώσει το συμβόλαιο κάποιου είναι σίγουρο. Σόφης είναι. Ρωτούσα και το πρωί κάποιοι φίλοι. Μπροστά ποιος θα παίξει. Λοιπόν, πάμε γιατί χθες δοκίμασα πραγματάκια. Πρόλαβα και την προπόνηση χθες. Για την κατασκοπία του Ρουμάνου να πούμε. Ναι, πήγαμε στο γήπεδο μετά το αεροδρόμιο γιατί ήταν εδώ. Όχι, τα... και τους δημοσιογράφους. Α, στον άνθρωπο, βρε. Είδαμε. 15 λεπτάκια, 20 είδαμε. Εκεί έπρεπε να δεις μια πεντάλη παραπάνω. Έχεις μια ναι. προνομιακή. Ναι. Έχουμε πρόσωπο. Λοιπόν, Κοτάτσκι θα έχουμε σήμερα, σίγουρα. Αυτό δεν αλλάζει. Και Τζόρα θα επιστρέψει στο άκρο της άμυνας, ναι. σίγουρα κι αυτός. Ωραίο θέαμα θα δούμε από εκεί. Ο Έκογκ είναι ο ένας ο σίγουρος. Ωραία πράγματα. Τρώστ. Άνοιξε η όρεξή μου. Τώρα θα θες να φας και εσύ εδώ κανένα πατέ, κανένα σολομό πατέ. Δεν ξέρουμε αν θα ξεκινήσει ο Μιχαηλίδης ή ο Κουλιαράκης. Εδώ παίζει. Αφού ο Κουλιαράκης είναι παλτουδιά. Άσε βρε Κουλιά μαζί βρε. Γιατί είναι παλτουδιά. Βρε άμα τώρα να με ζητήσει εμένα η Μίλαν και η Ρώμα. Και θα βάλω και το σωσία του Αρχοντίδη αριστερό στόπερ παλεύω να πούμε. Για πες Κουλιαράκης, για Μιχαηλίδη. Εδώ έχει πολλά ερωτηματικά. Έχει πολλά ερωτηματικά. Ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αν θα ξεκινήσει το Μπάπα ή το Ράβα Σουάρες, γιατί θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει την Κυριακή στα Γιάννα και κάθε γκέλα είναι απογορευτική πλέον μετά και το Χ. Μπορεί να δούμε και Ράβα Σουάρες. Ο Βασίλης δεν έχει να βάψει το Σουάρες. Σουάρες βλέπω. Πάμε. Αυτοί που θα ξεκινήσουν πάντως στα χαφ, από ό,τι φάνηκε και χθες στην προπόνηση, είναι ο ΣΒΑΠ με τον Τσιγκάρα. Ναι. Και μπροστά ο Μουρκ, Νίκο. Μπροστά θα είναι ο Μουρκ, ακριβώς. Ο Μουρκ δεκάρι. Ο Μουρκ, ναι. Δεν μου λες. Είναι εκτός ο Κωνσταντέλιας. Έχει κανένα φαρμακείο και να πάρει κανένα κολύριο. Το αυστριακό άτι. Μουρκ. Γιατί. Άκου τώρα η πιο πλούσια γυναίκα στη Ροστόφ, ο άντρα τη τι χαφ κατεβάζει σήμερα. Πάμε Νίκο. Πρέπει να κάνουμε ρωτήσω, βρε άνθρωπε του Θεού. Και αντί να πει ο Μουρκ, η βάθος κάνει rotation. Βάθος, ρε. Ναι, Μουρκ και με. Ατρίγια ο σίγουρο και απ' την άλλη θα ξεκινήσει και αυτό σίγουρο. Είναι ο Ντεσπότο. Θα το ξεκινήσει βασικό. Θα το δούμε. Να το δούμε. Και κορυφή υπάρχει πάλι ακόμα ένα δίλημα. Δηλαδή θα δούμε αν θα ξεκινήσει ο Σαμάτα μαζί με τον Μπράντον. Άρα υπάρχουν δύο-τρει θέσει που ακόμα αιωρούνται. Σαμάτα Μπράντον. Με 12 θα παίξατε. Ένα από του δύο. Ένα και το δύο με μπέρδε. Άρα Νίκο, ερωτηματικά center back. Center back, αριστερό back και κορυφή επίθεση, έτσι. Βλέπω η Ρουμανόγρια σφιχτά το πάει, ε. Το πάει σφιχτά. Ο καιρός να πούμε ότι είναι μουντός εδώ με ελαφριά έτσι βροχούλα αυτή τη στιγμή. Το προβληματίζει ο πλασικός Λεωτάπητας. Αλλά από την άλλη να πούμε ότι θα δοκιμάσει, θα κάνει αλλαγές και ο προπονητής της Ελσίνκη. Χθες μίλησα εδώ με κάποιοι εδώ φίλους στην Τσεχογικό. Ναι, με τους Φιλανδούς αυτούς. Θέλουν πρώτα να πάρουν το πρωτάθλημα. Η Ευρώπη λέει, ο Τσάρλς λέει, πού να πάμε, λέει, εμείς. Ποτέ δεν έχουμε κάτι άκρης. Την Ευρώπη κοιτάει γιατί πρωτάθλημα μάλλον δεν το βλέπει. Είναι μέσα σε όλους τους στόχους. Λες τώρα εσύ. Καλά σε λέει ο Άρης. Μέσα σε όλους τους στόχους. Και δεν μου λες τώρα, θα κάτσουμε εμείς να δούμε τριάδα στα κάπου, το Μουρκ, το Τσιγκάρα και το ΣΒΑΠ. Δηλαδή δεν μας λυπάστε λίγο, ρε. Λίγο τσίπα, ρε. Προχθές έβαλε το ΜΕΙΤΕ μαζί με τον ΟΣΔΟΒ και πάλι κράζεται. Τι θέτε, ρε παιδιά. Πείτε μας τι θέλετε. Τον Αντώνιο θα βάλει, θα λες γιατί δεν παίζουν οι άλλοι. Ο Αντώνιο ακριβώς. Είναι πολύ τραυματίας ο Αντώνιο. Είναι πολύ τραυματίας όντως. Λοιπόν, το ΠΑΟΚ το σέβονται εδώ. Πολύ κόσμο έχει ο ΠΑΟΚ, να πούμε και αυτό. Ήταν αρκετοί. Έχει ΠΑΟΚ, είδε δηλαδή στην πόλη. Έχει Έλληνες εδώ στη Φιλανδία. Τι πολλούς κάνουν, από... τι δουλειές κάνουν, Νίκο, πού. Ναι, οι Έλληνες φίλοι όπου πάνε προκόβουν, αυτό πρέπει να το πούμε. Εντάξει, το Ελσίνκι και η Φιλανδία είναι μια. Δεν κλέβουν εκεί το κράτος οι Έλληνες. Όχι, το κράτος παρέχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι το κράτος. Δεν έχει διόδια πάντως να πούμε, έτσι. Δεν έχει διόδια εδώ στη Φιλανδία. Έτσι, για να το έχουμε κατά νου. Δεν έχει μια χώρα. Δεν έχει διόδια. Δεν έχει διόδια, όχι. Μια χώρα η οποία θα τη χαρακτήριζα ότι αν δεν είχε τον πόλεμο τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια, γιατί είναι η χώρα που επηρεάστηκε πιο πολύ από όλες τις άλλες από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη Ρωσία που έχουν πάρα πολλά δώσει και πάρει Φιλανδοί, θα λέγαμε ότι είναι οριακά πλούσια. Τώρα απλά είναι αρκετά καλά με το χαμηλότερο μισθό να ξεκινάει από τα 2.000 εδώ στην Φιλανδία. Είναι ακριβή όμως η διαβίωση, Νίκο. Ναι, είναι ένα κλικ πιο πάνω από εδώ πέρα. Από δηλαδή, αν πάτε μια ψαροταβέρνα, δύο άτομα
Πόσα δίνεις. Δεν έχει τέτοια εδώ, ρε. Τι ψάρω τα βένα, τι νόμιζε Ελλάδα είσαι. Αυτά του λείπουν εδώ πέρα. Τι ψάρω τα βένα και τι. Δηλαδή τι τρώνε τα πάνε έξω. Τα δε τρώνε κρέατα. Τρώνε πάντω χθε φάγαμε ωραία κρεατικά. Πάγαμε μια χαρά. Τι τρώνε. Στα μπαρτ που πάνε. Αποκλείται να μην έχουν ψάρια. Αχίλιο, κολόγιο. Έχουν ψάρια, τρώνε αυτά τα δικά του τα ψάρια εδώ, τα πατέ, έτσι σολομού που έχουν και δίπλα από του Νορβηγού και τρώνε τα κλασικά κρέατα και αυτά. Σολομή παλιά ακριβέ ψάρια, ναι. Δεν κάνουν καλό στην υγεία. Ωμέγα 3 δεν έχουν πολύ, τι έχουν σολομή. Ωμέγα 3 δεν ξέρω, εγώ με είπε ένα γιατρό, πολύ τρώνε σολομού μου. Καλά, λίγο σολομό κάνει. Αλλά εδώ οι Έλληνες έχουν καλές δουλειές. Είναι σε σχολεία, καθηγητές, δάσκαλοι. Δεν απεργούν σήμερα εκεί πέρα. Όχι. Δεν απεργούν. Γιατί εδώ 90 μέρες καθόταν και κάνουν απεργία σήμερα, να ξέρεις. Ποιοι δεν κάνουν απεργία εκεί, γιατί. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι φουκαράδες δεν κάνουν απεργία εδώ. Όσοι είναι, να πούμε, στα συνδικάτα είναι σε άλλα. Δεν είδα κανέναν ιδιωτικό υπάλληλο να κατεβαίνει 80 χρόνια σε καμία απεργία. Ιδιωτικό υπάλληλο, ρε. Δεν έχω δει σήμερα στα γίνει απεργία. Ένα ιδιωτικό, ένα κρεοπόλι βοηθό, έναν μανάβι βοηθό, ένα κούριερ βοηθό, ένα να πούμε που δουλεύει σε φασουντάδικο να πούμε βοηθό. Δεν βλέπω. Δεν βλέπεις. Λοιπόν, αυτή είναι δεκάδα. Να τελειώνουμε λίγο. Με πάω γιατί παιδιά έχουμε και ΑΕΚ, έχουμε και Παναθηναϊκό, έχουμε και Ολυμπιακό σήμερα. Πρέπει να του δούμε όλου, έτσι. Έχουν δυσκολία είναι η ΑΕΚ, φαίνεται σήμερα πάντω. Η ΑΕΚ πάει. Εντάξει, η ΑΕΚ πάει σε δύσκολη αποστολή. Θα δούμε δεκάδε. Θα πάει με τον λοιπόν, τηλεγραφό το Μίτογλου σέντερ μπακ. Ο Μίτογλου έπαιζε μπάσκετ με τον Κοντό και τον άλλο τον Κοντό και κερδίσαν οι δύο κοντοί. Παίζαμε, ναι. Όχι, με το, όχι τον άλλο, ναι, με τον κουνιάδο μου που είναι ψηλός και αυτός παίζαμε. Δύο κουνιάδες που είναι ένα, 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 τρέινερ μαζί ναι. Με τον Κουλιανό που είναι Χέστον Αλπέιν τρέινερ. Και τους κέρδισαν. Και πήγε ο Μίτογλου εκεί με έναν άλλο ψηλό τηλεγραφόξυλο. Τους περάσαν και κολώνες στη θήκη, παίζαν μπάσκετ και τους κέρδισαν οι κοντήρες. Πού να πάει τώρα ο Μίτογλου εκεί πέρα που κάνας μόνο του να πούμε. Μόνο του σέντερ μπακ. Είναι και ανεβασμένοι. Μην πηδάτε τα θέματα το ένα στο άλλο. Εσύ τώρα στον πάγκο μα θα τελειώσω. Θα πάμε στην ΑΕΚ. Τι πράγμα είναι αυτό ο Κωστής, ρε φίλε. Βάλτε ένα λίγο σε μια τάξη ποτάμι. Αχ, Νίκο μου. Καταλαβαίνετε τι τραβάω 4 χρόνια. Έβγαλε ο Μπούζο στην είδηση ότι η σύζυγο του κυρίου Σαββίδη είναι η πιο πλούσια γυναίκα στο Ροστόφ. Ναι, είναι γνωστό αυτό. Οπότε το θέμα. Γιατί δεν βγάζει του Καρυφίδη την αδερφή που είναι πιο πλούσια στη Βέρεια Νύφη. Σβέρι, δηλαδή είστε μονόπατοι. Νίκο, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Ή έστω τηλεφώνα. 1,90 το διπλό του ΠΑΟΚ. Για να τελειώσουμε λίγο, παιδιά, με ΠΑΟΚ πρέπει να πιάσουμε και τους άλλους σήμερα. Δεν θέλω να τους αδικήσουμε. Έχουμε και τα παιχνίδια τα το ευρωπαϊκά. Το 2-3 γκολ δίνει δύο μονάδες. Ναι, δίνει. Και καλύτερο από το καλό. Διπλό. Over 2,5, ναι. Για να κάνω μια μπετιά σήμερα. Να κάνεις θες και μπετιά. Το καλό είναι ότι δεν βλέπεις ΠΑΟΚ πάντως. Μ' αρέσει αυτό. Και ερχόμαστε αύριο να δούμε τι θα κάνουμε τα βιντεάκια του Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτά για το Ελσίγκη ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα έχει πολύ κόσμο. Ρε φίλε, ο Μουρ. Ναι. Ναι. Προχθές ήμουν στο Τζόλα εκεί που στα τένις. Ναι. Πώς τα λένε. Ναι. Ναι. Στα πάντελ. Πάντελ. Ήρθε ο Μουρ και ευγενικός. Κάθισε να πιει μια πορτοκαλάδα και του φάγανε δυο τη θέση. Είναι λίγο φλωρούμπα, εντάξει, είναι λίγο καθόλου. Βρε στην επανομή καμπάνιο πήγε ο άνθρωπο. Ξένο παίχτη μέσα στο πάνελ. Εντάξει, είναι λίγο φλωρούμπα, λίγο καθόλου. Είναι ότι παίζει τον άξονα βέβαια και είναι η θέση. Ναι. Στο 10, στο 10 θα το βάλουμε με Ντεσπότοφ και Ζήμκοβιτ. Υπάρχει και το μάτι των Ιωαννίνων, παιδιά. Εμεί μπορούμε να σκεφτόμαστε και να λέμε τα δικά μα. Δεν είναι τραυματιστή ο Μουρκ με θλάσσα. Δεν έχει τέτοιο. Είναι κατουρίνο. Βγάλε ραπ, πέτ για να βγάλει τέτοια στοιχήματα. Τι να τραυματιστεί. Γιατί να τραυματιστεί, γιατί έχει επάθεια. Καλά, έχει επάθεια. Θα το δεις τώρα στο πλαστικό. Στο πλαστικό που είναι δύσκολο, ποιο θα πάθει θλάση. Νίκο, ορθόδοξο ιερέα, αγιασμό. Γιατί για να το λέει τώρα αυτό έτσι, καταλαβαίνει τώρα. Στο πλαστικό λέει, τώρα αύριο ο Ζαΐρης θα έρθει η αρκούδα που βρήκατε. Η σμαράγδα πρωινό Βασάπη, τρώει ο Ζαΐρης. Ο Ζαΐρης ακόμα Μπαστάκου, τρώει. Στο δελτίο ειδήσεων, τον ΠΑΟΚ τον επηρέασε το πλαστικό χορτάρι. Το δήλωσε ο προπονητή, δεν ήμασταν έτοιμοι. Η προσαρμογή ναι, του ναι, μπάτς. Και πει τα κορτάρι μετά. Ναι. Ποιο κορτάρι τώρα πήγε. Ο Ζαΐρης πάντως πήγε πριν από μένα για πρωινό. Εγώ έφυγα. Είναι ακόμη εκεί. Και ακόμα είναι στο πρωινό. Με στέλνει μήνυμα. Θες σε φέρω τίποτα άλλο. Τι να με φέρεις σου λέω ρε τρελέ. Δεν μου λες Νίκο. Το ναι, πρωινό. Έκανα δύο ροκή. Τι περιλαμβάνει εκεί. Για πες την κουλτούρα. Αυγά, μπέικον. Κάτσε να μας πει. Φασόλι σίγουρα. Φασόλι, το φασόλι είναι must. Το φασόλι είναι must. Έχουν μια φασολάδα εντάξει εννοείται πρωί-πρωί. Και κάτι τα βραχανά έχουν ένα δικό του. Πρωί-πρωί θα φας φασολάδα με αυγά. Το καλύτερο. Εμένα βρήκε εσύ τη δύναμη πλέον. Δηλαδή αυγά και φασολάδα. Αυγά, φασολάδα, κάτι σαν τραχανά έχουν. Πολύ μπέικον. Πάρα πολύ. Κλάνε στην παρού η μπρέζια.
Τούρμπο, ρε. Τι είναι αυτά τα φαγιά, τρελό, ρε. Μπέικον, καναβραστό. Βραστό λαχανικό. Και μετά πάω ένα τοστάκι έφτιαξα. Τι αηδία είναι αυτή. Εσύ τι θες για πρωινό, δηλαδή. Ντομάτα και κασεράκι. Αυτά που τρώω στο μόνε. Ένα. Τέλο πάντων, ένα πρωινάδικο που πάμε το κουνάκι. Ξέρει αυτό, ξέρει, τρώει τώρα και στο μόνε. Μονεύρε, γάλε, μονεύρε, μόνε. Μόνες, τι μόνε, μόνος. Νίκο, πάμε στους υπόλοιπους. Πάμε στους υπόλοιπους λίγο, γιατί όντως τους αφήσαμε λίγο παραπονημένους. Πριν πάμε στους υπόλοιπους, να τελειώσουμε λίγο εδώ πέρα. Να πούμε ότι τα εισιτήρια τα εξάντλησαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή όσα δικαιώτουσαν, τα τελείωσαν τα εισιτήρια. Ήρθανε και μάλιστα και κάποιοι, ο δικός από την Καβάλα μάλιστα. Το φιλαράκι μου, ο Καβαλιώτης του ΚΤΕΛ. Που όποτε παίζει ο ΠΑΟΚ παίρνει άδεια, παίρνει το πούλμαν, μαζεύει ό,τι ουρακοτάγκους από Σέρες, Δράμα, Καβάλα. Θα έρθει να σε βρει, λέει. Ναι, να τα δω τα παιδιά, εννοείται. Θα βγω και εγώ στο κέντρο να τους βρω σήμερα. Αν πάρει τίποτα, πολλούς μαζί ουρακοτάγκους δική μας είναι, να ξέρεις. Σέρες, Δράμα, Καβάλα. Θα έχει κάτι η Γερμανία, Μέμπλε και κάτι τέτοια. Τώρα έχει μαθητή τη Τζέννη οδηγό. Αουρακοτάγκο, άλμα είναι εκεί. Τα ωραία είναι από κάτι Ζόλιγκεν, από κάτι τέτοια. Τα ταιριά τα νήμερα, ναι. Η φασολάδα απελευθερώνει όση ενέργεια έχουμε μέσα μας, να ξέρετε. Είναι χρήσιμη η φασολάδα, μην την υποτιμάτε. Φεύγει και το κακό. Και την τρώνε κάθε εξαντλήσε. Πρωί. Κουλιανέ, εξαντλήσε. Α, ο τραχανάς είναι η βρώμη εδώ που τρώνε, λέει. Απελευθερώνει ενέργεια σταδιακά την μέρα και τους κρατάει για καιρό. Γιατί οι άνθρωποι εδώ το έχουν ψάξει το θέμα, μην νομίζεις. Πόσο κρύα περιοχή είναι που τρώτε, ρε. Σάμαλι και... Όχι, να ξυπνήσεις, έφαγα μια βρώμη το πρωί. Συγκλονιστική. Και έχει και μια σούπα εδώ πέρα που τη λένε σούπα λοχικέιτο, κάπως έτσι. Ναι. Και την πουλάκια στα σούπερ μάρκετ, την τρώνε και αυτή πάρα πολύ. Καλά, σε έρθουν σούπα. Κρατάει σε ενέργεια τους ανθρώπους. Το τσαρούκα, μια σουσκορεμένο, να φάρει σούπα να βγάζει την σούπα. Τι κρυάδες είναι αυτές, δεν το περίμενα από σένα αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έφαγα τίποτα ρε, εγώ ένα τόστ έφαγα. Γαστέρ γαλοπούλα. Ένα τόσο επαφή θα πάει να τσακίσει. Ναι, θα πάω, θα πάω. Πάντως πρέπει να πούμε ότι οι Φιλανδοί σέβονται πολύ τον ΠΑΟΚ. Εδώ στα αφιερώματά τους μιλούν για γίγαντα από την Ελλάδα, μια ομάδα με ευρωπαϊκές παραστάσεις. Τον φτιάχνουν τον ΠΑΟΚ, τον θεωρούν γίγαντα. Μεγάλο μέγεθος. Ναι. Ο γίγαντας από την Ελλάδα, έτσι λένε τον ΠΑΟΚ. Και Σολομό τρώνε παντού και σούπα Σολομού τρώνε. Έτσι να ξέρετε. Αυτό μπορεί να είναι και νόστιμο. Σούπα Σολομού και αυτό το τρώνε εδώ πέρα. Δοκίμασε λοιπόν σούπα Σολομού. Δοκίμασε. Να δοκιμάσω, ναι. Θα δοκιμάσω, αν και είμαι δύσκολος εγώ με τις σούπες, γιατί τις φοβάμαι γενικότερα. Μην τρέχω μετά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά, τι βλέπετε για το μάτς, κύριε. Άλλο. Τι βλέπετε εσείς για το μάτς, για να φύγουμε να πάμε λίγο. Ένα-ένα, ισοπαλία βλέπω. Νίκο. Ένα-ένα. Ένα-δύο. Ένα-δύο. Αυτό τώρα δεν ήρθε δεύτερη μέρα στο μετρό. Το βλέπω τον κολλό. Άρχισε να γλύφει το μακεδονικό. Ένα-δύο. Άρχισε να το παίζει πάω οξύ στον παπά. Νίκο, όταν έκανε πάω και έπαιρνε ασπιρίνε. Γύρνα πίσω. Χτίζει ο κολλό. Θα το αύριο. Αύριο θα είναι ο Σωτηρόπουλος εκεί έτσι να πάρει και αυτό μια στρώση από ραπ. Και θα επιστρέψει από Δευτέρα γιατί έχουν. Γιατί δεν μπορεί να φανταστεί και από χθες άρχισε το σκοπό. Έχουν λυθεί τα γέμια και είναι ανεξέλεκτο. Άστο τώρα, εγώ το βλέπω. Είναι σαν το τρελό φορτηγό που πάει δεξιά-αριστερά. Του παίρνει όλο παραπάνω. Άστο, δεν υπάρχει. Νίκο, πάντως να ξέρεις, στη Φιλανδία γίνεται αυτό. Στην Ελλάδα έγινε ένα πίθανο. Πήγε ένας βοσκός, έχασε τα πρόβατά του. Και τα πρόβατα πήγαν σε ένα θερμοκήπιο που καλλιεργούσε ο άλλος, καλλιεργεί μάλλον ο άνθρωπος, κάναβη για φαρμακευτικούς λόγους. Και μπήκαν τα πρόβατα μέσα. Ο άλλος λέει, κάψονες είχαμε, πλημμύρες Θεσσαλία είχαμε, μπήκαν και τα πρόβατα την άκουσαν, 200 πρόβατα, η κάναβη τελείωσε, δεν μπορείς να φανταστείς αυτά τα πράγματα στην Φιλανδία βέβαια δεν γίνονται. Πού έγινε αυτό? Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία, 200 πρόβατα φύγανε, μπούζα διαβάζανε. Νίκο. Πάμε για τις άλλες ομάδες λίγο. Σούπα Σολομού, εδώ μου στέλνουν τα παιδιά. Είναι πάρα πολλοί που ακούνε εδώ στη Φιλανδία, παιδιά. Είναι, και στη Σουηδία είναι πάρα πολύ στο κόλπο. Σούπα Σολομού, τα σπάει κούλ να πας να φάει. Βέβαια, εγώ το κατάλαβα, ρε κορόιδο. Σούπα Σολομού, πας και τρως στη βρώμη με το σοβάδες πας και τρως. Ναι, ναι. Τα μπουν σορμάς, λεγότερα. Σοβάδες να πούν πας και τρως. Πάνε πάει μια σούπα Σολομού. Και κοίτα, πάμε λίγο σε άλλο πιάτο και τη σούπα σε άλλο πιάτο. Εγώ έτσι κάνω. Το ψάρι στην ψαρό σου, το πετάω αλλού. Αμολά μόνο τη σούπα και λέω πιρούνι, κουτάλι, μαχαίρι, αλάτι, πιπέρι. Πιπεράκι, λεμόνι. Δεν μπορώ λεμόνι τα φάγαμε. Άρη, δεν έχει δει ραπτόπουλο να τρώει σε εστιατόριο. Να φεύγουν τα πιρούνια, να φεύγουν τα λάδια, να φεύγουν τα ψωμιά κάτω. Άσε τη λέει τώρα. Αυτό δεν να του βάλει πολλά πράγματα και γύρω. Έχει φύγει γκόμενα από δίπλα μου σε εστιατόριο, ντράπηγε και δεν με ξαναμίλησε. Ποτέ.
Αυτό παίρνει το πιάτο και το ρουφάει πώ στο τέλο, το σηκώνει στο στόμα σαν κούπα, παιδί. Και ρουφάει τη σούπα έτσι, να ξέρει. Ναι, ευχαριστώ. Και ρουφάει, κάνει και ένα θόρυβο δεξιά-αριστερά κόσμο να μαθαίνει. Ήρθε άλλο με το μπουκάλι το νερό από πάνω. Πήγε από εδώ πέρα να το λέω. Κουλό είμαι, δεν μπορώ να βάλω νερό. Σα παρακαλώ, κύριε. Δεν πα στο διάλογο εδώ πέρα, πάρω το κεφάλι μου. Δεν πα σε τέτοια εστιατόρια και εσύ. Την άλλη φορά. Το παρεξηγήθηκα. Μιλάω εγώ με την άλλη, λέω κρυφά, συντηρηστά, τι τη λέω. Να την ψήσω το βράδυ και εσύ. Έρχεσαι από φάρο, ρε μπαγλαμά. Σιγά μην μιλά ψιθυριστά. Όλο το εστιατόριο σένα άκου. Την άλλη φορά πήγαμε εστιατόριο, Άρη, ακού. Ναι. Τη σαλάτα με τα χέρια την έτρωγε. Βουτούσε κανονικά, κρακ. Λέει τι να το κάνω το πυρούνι. Και έτρωγε τα χόρτα, πώ είναι το πρόβατο, τα έπαιρνε και τα έτρωγε. Μιλάμε τώρα για παράνοια. Ήρθε ο κύριο, κάθεσε δίπλα μου, δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε και το άλλο μα τον 8 παρατέταρτο. Το Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό Βιγερεάλ. Με τη Βιγεράλ να είναι το φαβορί σύμφωνα με τους Book και τον Παναθηναϊκό να είναι για μένα ένα πολύ δυνατό outsider πάντως σήμερα με καμιά εξιτάρα. Λοιπόν, έτσι, να βάλουμε ένα πρωινό στοίχημα. Ναι. Εγώ λέω οι ομάδες και οι τέσσερις δεν μπράβο, θα πάρουν πάνω από τέσσερις βαθμοί που έλεγε ο Γιαλέφαντος. Πόσους? Τέσσερις. Τέσσερις βαθμούς λες θα πάρουν οι ομάδες μας σήμερα. Πάνω από τέσσερις ναι. Δεν θα πάρουν. Δύσκολο να πάρουν πάνω από τέσσερις. Αν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, εκεί μπορεί να ανοίξει. Ο Ολυμπιακός θα έρθει 3-3-2-2. Πάρει ένα πόντο. Και ένα πόντο να πάρει εσύ δύο. Και ένα πόντο να πάρει Παναθηναϊκός τρεις. Και τέσσερα στο κεφάλι ο Μήτογλου, τρεις πόντι θα πάρει. Εκτιμώ, άντε τέσσερις. Εκτιμώ ότι ο Πάοκ θα κερδίσει. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί και να κερδίσει. Δεν ακόμα θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει. Εγώ πιστεύω θα είμαστε γύρω στους 5 με 6. Εγώ εκτιμώ δηλαδή και ο Παναθηναϊκός σήμερα θα χάσει δύσκολα. Η ΑΕΚ, και ξέρει την ΑΕΚ την έχουμε όλοι τελειωμένη. Λόγω Brighton, λόγω Αγγλίας, λόγω του ποδοσφαίρου παίζει Brighton φέτος. Αλλά, δηλαδή μιλάμε και μια ομάδα η οποία δεν έχει καθόλου ευρωπαϊκή εμπειρία. Θα κάνω μια μπετιά τώρα. Πριν κάνεις μπετιά, θα δούμε δεκάδες γιατί είναι 9 η ώρα από ό,τι βλέπω. Να πάμε σε break και να επιστρέψουμε να δούμε Παναθηναϊκό πώς κατεβαίνει ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Και μετά οι μπετιές. Πάμε λοιπόν. Σε ευχαριστώ. Πάμε, λοιπόν. Ωραία. Και θα ήταν ωραία να μπορούσαμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω στα 90's. Αυτό θα κάνουν οι Ονειράμα. Το Βεργίνα Θέατρο, το αγαπημένο θεσσαλονικιώτικο σχήμα, στείλει ένα τρελό 90's party που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Μαζί, δύο λατρεμένοι καλλιτέχνες από τα 90's, 29 και 30 Σεπτεμβρίου, η Ματώ, 6 και 7 Οκτωβρίου, Θάνος Καλλύρης. Όσοι θέλουν να ζήσουν αυτή την τζέφινη εμπειρία, να κλείσουν εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Media Mart, Nova και στο Viva GR. Και επίσης, πάμε και στη Nova, η οποία νέα σεζόν έχει ξεκινήσει με πληθώρα. Κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Premier League, La Liga, Bundesliga, αποκλειστικοί αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος, ποδοσφαίρου στην Nova Sports. Αυτή η σεζόν δεν χάνεται. Όλοι οι αγώνες με τα προγράμματα Ion Plus από 25 πρώτο μήνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Κώστας Ραπτόπουλος, Χιάρης Παναγιωτίδης στα μικρόφωνα. Ο Θανάσης Καζαμπάγας, ηχοληψία και παραγωγή. Το ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. Το φέρνει τον Νίκας, ο οποίος κασελάκησε. Άντερε! Νίκο, να πούμε λίγο να κάνουμε μια αναφορά. Το Μετρόπολης κλείνει 8 εισιτήρια για να παρακολουθήσουμε. 700 διαφημίσεις. Κασελάκη, δεν αφήνει να κάνουμε μια εκπομπή, ρε παιδιά. Τι πράγμα είστε, κύριε. Κουκλάκια, όλες οι γκόμενες κασελάκι βαράνε. Ναι, αλλά είναι πιασμένο το άλλο. Το κασελάκι, άκουσε τη δήλωση, έκανε. Τι έκανε. Είμαι, λέει, στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός και στο μπάσκετ Παναθηναϊκό. Αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ. Μιλάμε τώρα. Μιλάμε θα μπορούσε να είναι ΠΑΟΚ με αυτό το. Αυτό το κουκλάκι να είναι πάω και να έρθει στη θύρα τη δικιά σα. Δεν θέλουμε εμεί την ώρα που σκάφτε τη θύρα 7. Πάω και να είναι άλλη ομάδα στο μπάσκετ και άλλη ομάδα στο δεν θέλουμε. Λοιπόν, να πούμε το Μετρόπολης κληρώνει 8 εισιτήρια για να παρακολουθήσουν ο κρατές στον αγώνα ΠΑΟΚ Βόλος. Η κλήρωση Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου σε 11 και 4 μέσω διαγωνισμού SMS που αποστέλλονται στα 54344 γράφοντας AM2 κάτω παύλα ΠΑΟΚ κάτω παύλα ονοματεπώνυμο. AM. Να. Τι γράμμινε και η ΑΜ. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή. Η ΑΜ, εντάξει. Ωραία. Για πάμε. Ακούει, εκεί τι γίνεται. Ακούμε, Νίκο. Ακούει. Κώστα και Άρη, θέλω να μου σχολιάσετε τη συνέντευξη που πήραν σε ένα Ρωμά στο Βόλο που ζήτησε τα λεφτά του πίσω από τα. Τι έγινε, έχουμε θεματάκι λίγο. Τα τερά του πήραν τα κλοπημένα. Δεν κατάλαβα ακριβώς την ερώτηση. Ακούτε τώρα ή όχι, να ξαναμπω και να βγω. Τώρα ναι, Νίκο, τώρα ακούγεσαι κανονικά. Ωραία.
και ένας Ρωμάς στο Βόλο, ναι, και ζήτησε αποζημίωση, διότι ο Ντάνιελ αυτός ο τυφώνας αυτή η βροχή, ναι, του πήρε και του κατέστρεψε όλα τα κλοπμαία. Τι αποζημίωση να πάρει ο άνθρωπος. Ο Ρωμά μπορεί να πάρει αποζημίωση. Ο άλλος που χάσε, που έχει, ναι, την περιουσία, τώρα, δεν θα πάρει. Λέτε. Γιατί οι Ρωμά παίρνουν πολλές αποζημίωσεις. Έχασε την αποζημίωση του, λέει. Όλα τα κλοπημαία μου εξαφανίστηκαν. Τι θα κάνω εγώ τώρα. Βαλάντι. Ναι. Άσε με το στέλνιο. Για να μην κλέψει άλλα, πρέπει να τον φτιάξει το κράτος. Βέβαια. Οι Ρωμά κλεφταράδες είναι. Εντάξει. Δουλειά τους είναι. Δουλειά του Ρωμά να κλέβει. Όχι, εσύ, όχι. Γιατί βάζουμε τα μπέλετ. Όλοι. Δεν κλέβουν. Όλοι κλέβουν. Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλοι. Έλα ρε, ομάδες θα μας κάνει. Για πες έτσι. Δηλαδή θα μας στείλει ο Ρωμά τώρα από τον δικηγόρο και θα μας πει, μας είπατε κλέπτες. Βαλάντι. Ο Βαλάντις. Και θα πάμε στο δικαστήριο και ο πρόεδρος θα μας βάλει φυλακή. Είπαμε τον Ρωμά. Πρόστιμο, φαντάζει. Τι λέτε κύριε. Τι λέτε κύριε. Καλά έκανε, υπέρ του Ρωμά είμαι και ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποζημιώσει. Έχασε κάποιες ώρες. Πάμε Παναθηναϊκό. Πάμε Παναθηναϊκό. Μην μιλάς για τον Ρωμά πολύ. Γιατί εκεί στην Τούμπα, άμα κάνετε καμιά ήττα με κανένα Ολυμπιακό, ναι, μην μαζευτούν να παίξουν και σε απαγάγουν. Φαντάζεσαι. Και βάλουν μέσα ο Ανδρώνης τον αρχηγό να σε βγάλουν έξω. Φαντάζεσαι. Άντε. Πάμε στο Παναθηναϊκό, ναι. Πάμε Παναθηναϊκό σήμερα. Λοιπόν, πριν όλοι κάτω τα δοκάρια. Μάγνουσον Σέγκεβελ, Κότσερ Ατένοβιτς, Βιλέν Ρούμπεν Πέρεμπερ. Νίκο, κλείσε λίγο και θα... Παλάσος και Ιωαννίδης. Νίκο, επειδή σε ακούμε λίγο διακεκομένα... Το κλειφίτ που σε έδωσα, κλείνω και παραπέτω. Ναι, 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 ναι. Καλά τον πολέμεις και στο κλειφίτ είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Εγώ το κλειφίτ καμπάνα. Καμπάνα. Πάω σε από τα νοσοκομεία, σε από τα εστιατόρια. Βγαίνω την άλλη εβδομάδα την παράλληλη, θα πάω πάλι, θα βγω κανονικά. Βάλ τον και πάρ τον πάλι. Μπρινιόλι και Μπρινιόλι. Αν πάρετε 4 βαθμούς Ελληναράδες και οι 4 ομάδες, στείλτε ένα γκλέντι τρικούβερτο να πούμε και πανηγυρίστε. Το βλέπεις δύσκολο, ε. Αύριο η Σμαράγδα, αύριο η Σμαράγδα θα πει. Ήδη έχει γράψει. Ναι. Ότι το χορτάρι το πλαστικό φταίει και είπε και ο Λουτσέσκου μας επηρέασε το χορτάρι το πλαστικό. Κάνω το μελλοντολόγο εγώ. Ναι. Στον Παναθηναϊκό θα πούνε παίξαμε μια μεγάλη μπάλα, αλλά χάσαμε. Ό,τι κόσμο μπαμπά, ναι. Ναι. Οι ΑΕΚ θα πούνε πληρώσαμε τις ελλείψεις. Ελλείψεις, ναι, ναι, ναι. Ελλείψεις. Και στον Ολυμπιακό θα πούνε. Η ομάδα τώρα γίνεται. Παίξαμε θέαμα, η ομάδα, ναι, τώρα φτιάχνει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και ο Φουκαράς ο Άρης εκεί με τον Τζακ Νόρις θα κάνει, λέει, προετοιμασία. Ο Μάντζιος. Θυμήθηκα τώρα. Άμα θυμηθείς. Δηλαδή το άκουγα και πραγματικά ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο. Ποιος ήταν εκείνος ο προπονητής του Άρη που είχε έρθει και λες, εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου και μόνο που δεν είπε συγγνώμη που ήρθα για το πρόσωπο. Άρα δεν θυμάμαι και δεν θυμάμαι. Συγγνώμη που ήρθα. Εντάξει, ο Άρης ωραίους άντρες προπονητές δεν είχε. Μόνο ο Πάρντι ήταν λίγο γλυκούλης, ο τελευταίος που σκατατρώει. Ο Όγιος δεν ήταν τέτοιο. Ο Όγιος έμοιαζε με μένα με μαλλιά. Τι ωραίος ήταν. Αυγουλωμάτης, με τρίο αναστήματος. Αυτός είχε και κοιλιά και ωραία, δεν γυμναζόταν. Αλίτες. Λοιπόν, άλλος, ποιον ωραίο προπονητή είχε ο Άρης. Ο Τερζής, Αχθοφόρος. Πάμε παρακάτω. Ο άλλος Τζακ Νόρις της Νέας Μύρνης. Καταθλιπτικός. Με ημικατάθλιψη να πούμε. Ο Μάτζιος είναι σαν τον Ράφα Σουάρες του Άρη, του Πάου. Ο άλλος ο Μπούργος, σαν παλιός Νταμπατζίστα. Στη Λεμόνα πέτσε. 67 βαθμούς έξω και αυτός με τα ζώδια. Πότε έχει ο Άρης ωραίο άντρα προπονητή. Τα ζώδια. Ο τελευταίος ωραίος άντρας προπονητής ήταν ο Μπάγκεβιτς. Ο Μπάγκεβιτς. Κύριος. Πεδαράς και τα λοιπά. Πότε έχει ο Άρης στον πάγκο του όμορφο προπονητή. Οι Μπατζίδες, Βατραγωμούριδες, Μηταράδες. Ωραίοι προπονητές, όμως όμορφος προπονητής. Όμορφος προπονητής. Έχουμε κάνει όμορφο προπονητή. Πλάκα-πλάκα, υπάρχει ωραίος προπονητής. Ο Ελευθερόπουλος ήταν ωραίο αγόρι. Δεν το λες προπονητή τώρα. Ο ηθοποιός είναι, έχει γέλιο. Ποιος? Ποιος θα παίρνει στον Ιωνικό. Ο Γρηγορίου, ηθοποιός. Ο Γρηγορίου μοιάζει με τον Πασκάλι της γιαγιάς Ντάκ στο Μίκι Μάου. Ηθοποιός, παιδί. Έκανε έρωτα με τη γιαγιά Ντάκ. Εντάξει. Δεν έχει. Δεν έχει ωραίους άντρες στους πάγκους. Έλληνες τουλάχιστον προπονητές. Γιατί ξένοι ποιοι είναι, ρε. Για Ελλάδα μιλάω. Για Ελλάδα, Έλληνα, για Ελλάδα. Ένας προπονητής όμορφος. Όμως δεν έχει κανένα. Ναι, όχι. Να πεις είναι ωραίος άντρας αυτός, ελκύει καμιά γυναίκα στην κερκίδα δεν έχει. Εντάξει, ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να πεις ότι είναι τελείως χάλι. Έτσι, να πει παιδιά τσούκια είναι η μύτη του. Όσο γερνάει, το σαγόνι με τη μύτη θα κάποια στιγμή θα ενωθούν. Θα βρεθούν κοντά. Ναι, όντως είναι αλήθεια αυτό. Δεν έχω δει πραγματικά. Άμα γεράσει και του δώσει ο Θεός χρόνια το Λουτσέσκου, ναι, ξέρεις τι μπουτσούνας γέρος άσχημος θα γίνει. Ναι, ναι, πω. Μεντάλιτι, δεν θα έχει δύσκολα μετά. Βέβαια. Θα λέει δύσκολα τα έργα. Για πες τι άλλο έχουμε.
διαλογή. Ένα, δύο, τρία, κάνει λόγο. Τι τα θέλετε τα κλειμφίτ, καλά λέτε αφεντικό κλειμφίτ, φεύγετε να πούμε. Με το κλειμφίτ να πούμε. Με τι θα φύγει, ρε Σικώστα. Έχει και την κόκκινη τηλεφωνία που να πιάσει εκεί. Όχι, έχει πάρει το καλό Ζαΐρη. Ναι. Έχει το καλό Ζαΐρη. Εγώ το έχω το καλό, καλό στην Αθήνα. Μόνιμα. Α, εσύ το έχει το καλό. Όχι, το κρυσφύγετο τη ώρα. Όχι, να πάρει ο άνθρωπο. Ναι. Καλά. Εντάξει. Γιατί μου είπα το καλό το έχουμε δώσει αλλού και νόμιζα το έχει ο Ζαΐρη. Εγώ το έχω το καλό. Α, το έχει εσύ το καλό, όλα τα καλά, ο Ραπτόπουλο. Για επιμονή μου βάζω εσύ. Δεν τα λέμε, Νίκο, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Τέσσερι βάγκου θα πάρετε Ελληναράδε. Πέντε θα πάρουμε σήμερα, όχι τέσσερις, πέντε νομίζω. Μαζί μία νίκη και δύο ισοπαλίες και μία ήττα βλέπω. Προστήκα ένα σχηματάκι και ένα καφέ, το πιούμε αύριο. Τι καφέ ρε, ακόμα δεν ήρθες φίρμα, βάζει το Στεφανά να κάνει τον παλιό σου ένα καφέ, κάνε μου ένα καφέ. Καλά, είπα εγώ κάνε μου ένα καφέ, έτσι, δεν έτσι ακριβώς είπα κάνε μου ένα καφέ. Κάνε ένα καφέ. Να πει ο Στεφανάρας να μας πει. Λέει ο άνθρωπος να κάνω καφέ, μήπως μπορεί σε παρακαλώ, ναι λέει. Και λέω φραπέ και λέει τι φραπέ ρε, τι φραπέ, έκανε εσπρέσο του λέω. Και το ξέχασα και δεν το ήπια κιόλας με την κατεμιά που σε δέρνει. Για συνέχα. Έλα Νίκο. Ραπ, μία μέρα φύγαμε και έχουν γίνει όλα αυτά, αρέσει. Μία άλλος. Μέρα. Τι γίνεται, κύριε, στο ραδιομέγαρο. Άκι ο άλλο. Ραδιομέγαρο. Έλα, πουλάκι μαύρο, θα πάρει ακροαματικότητε. Έχει ένα μαστίγιο άλλο. Μαύρο, ναι. Σε κάτι τα ναι, πλευρά ναι. Μαύρα. Έλα, πουλάκι μου, σε περιμένουμε. Λοιπόν, Παναθηναϊκό Βιγερεάλ, πάμε λίγο. Ναι. Πανάθα, πάμε λίγο. Ναι, γιατί δεν σε ακούσαμε. Μπρινιόλη και Ιωαννίδη ακούσαμε καθαρά. Του άλλου 9 του ακούσαμε. Οι άλλοι είναι ο Μάγνουσον με τον Σέγκεφελτ, ο Κότσιρα με τον Μπλαντένοβι στα μπακ. Κακό πράγμα που λείπει ο Χουανκάρ και ο Βαγιανίδη. Εντάξει, ναι, okay, δεν πηγαίνει ακόμα. Κακό πράγμα αυτό. Πάρα πολύ Βαγιανίδη μου αρέσει. Ναι. Πολύ καλό, όχι καλό. Πάρα πολύ. Ρούμπεν Πέρεθ, Μιλένα, Μπερνάρ, Ματσίνη, Παλάσιο και ο Ιωαννίδη κορυφή. Αυτοί θα προτιμηθούν από τον. Άρα αυτό παίζει να πούμε Μπερνάρ, Δεκάρι, δεν τα αλλάζει με αυτά Γρίνιο. Του δυο γουίκερ δεξιά-αριστερά και βάζει το φωτάρα να μου είσαι τέρφορο. Φωτάρα. Ο φωτάρα, άμα πάρει κατοχή, Βιγιαρεάλ λέμε. Ναι. Την κερδίζει την κατοχή. Και δυο φωτάρα, πιο δεκάρι. Και εσύ στα σέντερφορ, ο Ματσίνη με τον Παλάσιο. Και πεταχτεί και κάνα σκάφα ακόμα. Μπορεί στο χώρο να κάνει ο Παναθηναϊκό ζημία. Εγώ μπορεί. Δεν βλέπω να χάνει ο Παναθηναϊκό ζημία. Όπω και ο Πάοκ, άμα αυτοί οι αφελέστατοι παίξουν ανοιχτά. Δεν θα παίξουν ανοιχτά. Άμα παίξουν ανοιχτά, καλά είναι. Δεν παίζουν ανοιχτά. Άμα δεν παίξουν ανοιχτά. Και μιμηθούν τον Τζακ Νόρι τη Κλεάδη τη Μαρτίου. Και Παπαναστασίου θα έχει προβλήματα. Λέω εγώ τώρα. Δεν θα παίξουν ανοιχτά. Το δήλωσε ο προπονητής. Είπε: ξέρουμε ποιον έχουμε να κάνουμε. Με ομάδα νότια από εμάς. Εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Τι σχέδιο θα παίξει αυτός, ξέρουμε. 3-4-3-5-2 παίζει αυτός. 3-4-3 με τριπλέτα πίσω. Σφιχτά στο κέντρο. Και έχει τον Ραντούλοβιτς. Ναι. 5-1-2-3 δηλαδή ουσιαστικά. Εντάξει. Σωστά, σωστά. Και έχει ένα ψηλό σερβοϊσπανό, τον Ραντούλοβιτς, ο οποίο είναι. Άμα δεν, δεν παίξει κανένα καλό μπακ δεξή. Το 3-5-2 από του νου, εντάξει, θα έχει ένα μπακ να ανεβάσει. Ο άλλο δεν ανεβαίνει. Οπότε το ισοσκελίζει. Είναι μελέτη καλή, θα τη δούμε το βράδυ. Εντάξει. Κάτι δίνει, κάτι παίρνει. Πάντοτε ρε φίλε. Αφού τα ξέρει αυτά. Κάτι δίνει, κάτι παίρνει. Ανάλογα τι πλάνο έχει να κάνει. Εκτός αν είσαι αρπακτικό που κάτι παίρνει και κάτι παίρνει. Κάτι παίρνει. Ναι, σωστό. Λοιπόν, για την Πανάθα, για να πάμε και στου άλλου δύο παιδιά, γιατί τελευταίο μήνο θα έχετε και γραμμέ. Με 60.000 κόσμο, εγώ λέω σήμερα, όχι ότι παίζει μπάλα ο κόσμο, αλλά ο Παναθηναϊκός μένα μου αρέσει, δεν θα χάσει σήμερα. Δεν είναι καλά και η Βιγιαρεάλ, να ξέρετε. 60.000 κόσμος. Γιατί είναι η κόδρα καλά, Βιγιαρεάλ. Δεν είναι καλά γιατί άλλαξε τώρα πρόσφατα προπονητή. Ναι. Άλλαξε τώρα πρόσφατα προπονητή. Πήρε τον Μπατσέτα. Κέρδισα με τα ψέματα με ένα γκολ του Σόρλοφ, το οποίο σήμερα αναμένεται να μην ξεκινήσει πάντω. Δεν ξεκινάει αυτό, γιατί. Θα βάλει μάλλον τον άλλο, τον Μπερετών, ένα Μπεν Μπερετών που έχουν. Με Ζεράρ Μορένο, με Μοράλες, με Ντένις Σοάρες πίσω στο 10, 4-2-3-1 παίζει κλασικό η Βιγιαρεάλ. Παλιωμοδίτη. Ναι, δεν βλέπω να χάνει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι στο άσοχη είμαστε στο παιχνίδι. Άσο Παναθηναϊκός, δηλαδή ένα από τον Παναθηναϊκός, ένα Ολυμπιακός. Τρεις ο ΠΑΟΚ, πέντε. Ναι. Εγώ προβλέπω 5 βαθμούς να παίρνουμε σήμερα. Δεν ξέρω, μπορεί ο Ολυμπιακός να κερδίσει, παιδιά. Θέλετε να πάμε να δούμε και Ολυμπιακό. Πάμε στο Ολυμπιακό και να αφήσουμε τελευταία την ΑΕΚ, ναι. Μπράβο, που έχει το πιο δύσκολο έργο, έτσι. Έτσι φαίνεται λοιπόν, τουλάχιστον. Ναι, ναι έχει πολύ δύσκολο έργο γιατί είναι και καλά η Brighton και δεν είναι καλά η ΑΕΚ με τις απουσίες. Ρε Σύνικο, λοιπόν, επειδή τώρα είπαμε Ολυμπιακό, αλλά πιάνουμε ΑΕΚ. Μια ερώτηση σου κάνω. Το γεγονός ότι η Brighton δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, εκτιμάς ότι δεν θα παίξει ρόλο? Όχι. Όχι. Καθόλου. Καθόλου. Έχει ένα προπονητή. Παπαριά τι λένε να πούμε. Τι το ξαναλένε. Δεν έχει. Ποια Brighton, ρε Κώστα. Τώρα μεταξύ μα, ποια Brighton. Έχει κατακτήσει να πούμε, έχει πάει σε τελικούς. Δεν είναι αίρεση. Καταλαβαίνω τι λέει. Με τρίγλια Ραφίνας, με
Ναι, πάω. Παιδιά, Μαλακοπή, η Brighton αυτή τη στιγμή. Μεσάκι, να πούμε και τέτοια. Ναι. Εντάξει. Η Brighton αυτή τη στιγμή του De Zerbi ίσως να παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Και. Ναι. Και... δεν το λέω για να το πω. Έχει ένα center for 18 χρόνων μπροστά, ο οποίος σήμερα αξίζει να τον παρακολουθήσετε. Τον Evan Ferguson είναι 18 χρονών, αλλά έχει όλο το πακέτο. Είναι γρήγορος, κεφάλι, κίνηση, έκρηξη, τεχνική. Σαν το τσίμα, λίγο. Δηλαδή που δεν το βάζετε εσύ. Σε εμάς ναι, θα έπαιζε σε 3-4 χρόνια. Μπορεί, μπορεί. Έχει το Μιτόμα, ο οποίος κάνει απίστευτα πράγματα. Ο Μιτόγκα, τι Ιάπωνας. Ο Μιτόγκα, όχι ο Μιτόγκα. Όχι ο Μιτόγκα, ρε. Ο Μιτόγκας, πού παίζει ο Μιτόγκας? Ο Μιτόμα, ο Μιτόμα, αριστερό εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ. 4-2-3-1 κλασικό παίζει και ο De Zerbi. Το Ζωάο Πέδρο πίσω από τον Φέρμισον και τον Ανσού Φατί που πήρε από την Μπαρτσελόνα. Μα τι παιχταράς είναι αυτός. Έχει πάρα πολύ. Σαχάφ επίσης έχει και τον Κρός και τον Ταχούτ. Είναι ολοκληρωμένη ομάδα η Μπράιτον, παιδιά. Και η ΑΕΚ που θα παίξει σήμερα με στόπερ το Σιμάνσκι. Ωρε μανούλα μου τα λόγατα. Με το Μίτογλου μαζί. Παίξε πέναλτι στο μάτς Μπετιά. Ας over και πέναλτι στο μάτς Μπετιά. Αυτό που πότε θα σε πάρω στο Μπετσό εσένα, ρε φίλε. Πότε θα σε πάρω. Ένα Μπετιά, ωραία να πούμε. Πού να με πληρώσει. Κάτι θα κάνω. Κάτι θα κάνω. Θα βρεις Νίκο, θα βρεις. Θα βρω τρόπο. Αν θες θα βρεις, ναι. Έτσι. Θα βρω τρόπο να φέρω ένα πρόσωπό σου κοντά. Κάτι θα κάνω. Θα σε πληρώσω σε είδος. Κατάλαβες. Κάτι θα κάνω. Θα ψήσω κάποιον. Κάτι θα κάνω να σε φέρω. Λοιπόν, το πρόσωπο το άλλο. Βρες μου ένα Max Petrello για 12 μήνες. Ναι. Να το οδηγάω. Σλίζινγκ. Ωραία. Να μην ξοδεύω πολύ βενζίνη. Και τέτοια. Θα πάρει ο Τίτσο το κόρτο να δώσει ένα γκαράζ. Το διάρρητο πιάσαμε. Ναι, ισχύει για αυτό. Αυτό τέλειωσε. Νίκο, επειδή πιάσαμε την ΑΚ, έλεγες λοιπόν αμυντικό δίδυμο Σιμάνσκι Μίτογλου. Ναι, ναι, αυτοί θα παίξουν. Ερώτα και Χατζησαφή στα μπακ. Αυτό, είναι, αυτό εδώ είναι ταινία για το Σεφερλί. Να τους πάρει και τους τέσσερις. Και να τους βάλει μαζί με τετράδα στην ΑΚ και να χλεβάζει να πω. Πάει σφιχτά όμως, ναι, με Γαλανόπουλο και Γιόνσον. Ναι. Με Άμραμπατ και Πινέδα και Τζούμπερ και Αραούχο στην κορυφή. Έτσι. Μπήκανε στην αποστολή Λιβάη Γκαρσία Γκαζίνοβιτς αλλά και Πιτζάρο. Αλλά δεν ξέρω αν θα τους χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του αγώνα. 4-1. Δύσκολα. 4-1, ε. Γκολ, γκολ, γκολ. Άρη, να βάλει και πέναλτι. Να βάλει γκολ η ΑΕΚ. Γιατί να μην βάλει ένα γκολ. Να βάλει γκολ η ΑΕΚ. Βέβαια. Νίκο, να σου πω κάτι. Ναι. Έχω μία προαίσθηση ότι στους 5 βαθμούς αυτούς δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι θα είναι η ΑΕΚ και δεν θα είναι ένας από τους άλλους. Δεν ξέρω γιατί. Έχω ξυπνήσει έτσι το πρωί. Έχει η λογική, ναι. Η λογική λέει ότι ο άσος, ο μπετοναρισμένος σήμερα είναι της Brighton. Όσον αφορά τις ελληνικές. Ναι, αλλά πληρώνει πολύ λίγο. Αλλά αυτά που είναι σίγουρα. Πέστε μου ένα μάτς δύσκολο που έδωσε πόντο ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Ή αυτός ή ο άλλος. Σωστό. Ναι, σε αυτό δεν έχει άδικο. Τον πάω και έδωσε. Τον Ολυμπιακό δίνει. Ο άλλος τον Παναθηναϊκό δίνει. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λες. Τι. Σε αυτό δεν έχει άδικο, όχι. Όχι. Παιδιά, για να πάρει κάτι ΑΕΚ σήμερα τώρα αντικειμενικά, καταρχάς να πούμε ότι ο άσος είναι κάτω από ένα 20. Κάπου ναι, αυτό εμένα δεν κάπως, Νίκο, δεν ξέρω. Η λογική είναι αυτή που λέει ο Κώστας. Δεν το παίζεις, αλλά ψάχνεις τα πολλά γκολ. Η λογική είναι αυτή που λέει ο Κώστας, είναι η λογική αυτή. Κρατάω πισινή για αυτό το μάτς, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, και 0-0 αρθεί στο τέλος ή κανένα 1-1, δεν θα μου φάνει περίεργο να σου πω την αλήθεια. Η λογική όμως λέει ότι πάει παραπάνω από 2 γκολ, ας πούμε 3. Εγώ δεν βλέπω πώς θα βάλει γκολ η ΑΕΚ σήμερα με αυτή την Brighton. Και με αυτή την Brighton που ανέλυσες και ανέλυσε ο Κώστας. Ωστόσο, ναι, κρατάει μια πισινή. Δηλαδή για μένα πιο εύκολο το βλέπω να κάνει ο Παναθηναϊκός με τους 60.000 κόσμο. Ο Παναθηναϊκός που είναι πιο στρωμένη ομάδα, που είναι ομάδα ίδια με πέρυσι σχεδόν. Ρεο Μίτο Γλου, το θυμάσαι, στο περπέζουν τώρα. Δεν κάνουν αυτοί δύο πέναλτι. Κοίταξε. Ναι, Κώστα, η λογική είναι αυτή. Στο ξαναείπα, η λογική είναι αυτή. Ναι, συμπάσχει με το παράλογο. Ναι, η ΑΕΚ παίζει με την πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Αγγλία και έχει το πιο δύσκολο έργο μακράν. Έτσι. Μετά είναι η Βιγεράλη, η οποία τώρα άλλαξε προπονητή. Εντάξει, υπάρχει πει στην Άρσεναλ με Σιδηρόπουλο, ρε Κώστα. Καλά, αυτό είναι έπρεπε να κάνει. Έτερο με κάτερο, αυτό σου λέω. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένε ομάδε, ορισμένε φορέ. Δηλαδή έχω αυτό του Νίκο, δεν ξέρω, έτσι έχω ξυπνήσει το πρωί. Εντάξει, ναι, είναι φίλιγα αυτό. Τώρα εσύ μυρίζει καλύτερα, προσάνεσαι καλύτερα. Με τέτοια ρουθούνια που έχει διαμυρίσει. Γιατί εγώ έχω μεγάλα ρουθούνια. Οι αγγλικέ ομάδε. Μπιρμπιλωτά, στρόγγυλα, μικρά. Οι αγγλικές ομάδες είναι λίγο περίεργες. Δηλαδή, βλέπεις την Άρσεναλ να σου πει πετάει. Το απέδειξε. Η Μάντσεστερ χθες θα μου πει έπεσε με την Μπάγκερ. Δεν ξέρω. Η Μπάγκερ έπεσε. Εντάξει. Πάμε είναι λίγο μπλαζέ οι Άγγλοι στην Ευρώπη όσον αφορά τα παιχνίδια Europa League. Είναι λίγο μπλαζέ. Ναι. Λοιπόν,
Να πάμε λίγο και Ολυμπιακό, γιατί μετά θα είναι να μέσα και να μην είμαι κι εγώ και γίνεται χαμός. Πάμε στον Ολυμπιακό, λοιπόν, Νίκο. Ναι, 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 φίλε μου. Πασχαλάκης, ο φίλος του Κωστή. Ναι, καλά. Ρέτσος Φρέιρε. Με τέτοιες εμφανίσεις, πώς να χαλάσει κιόλας, θα έλεγα. Τι να χαλάσει η φιλία με τέτοιο τερματοφυλακάρα. Ρέτσος. Ρέτσος και Φρέιρε, ναι, οι δύο στόπερ. Ορτέκα θα ξεκινήσει σήμερα αριστερά και ο Ροντινέη δεξιά. Ναι. Ο Καμαρά σίγουρος, αλλά σήμερα μάλλον θα πάρει η Μπόρα χρόνο συμμετοχής. Μασούρας, Φορτούνης, Ποντένση, τριπλέτα πίσω από τον Ελκάμπη απέναντι σε μια Φράιμπουργκ η οποία και αυτή να δεν είναι καλά, παιδιά. Πρέπει να το πούμε. Δεν είναι η περσινή Φράιμπουργκ. Δεν πατάει καλά, δέχεται γκολ σε κάθε μέρα. Να δώσει μια μπετιά. Να δώσει, βέβαια, αυτά θέλω. Γκολ, γκολ και over. Μπράβο, Τίνο. Μπράβο, Τίνο. Μαζί σου είμαι και εγώ. Γκολ, γκολ και over. Πετρέλαιο 12 μήνες. Γκολ, γκολ και over. Goal, goal και over. Δηλαδή, άμα σε βρω ένα πετρελοκίνητο για 12 μήνες, θα γράψω 1500 κουβιά, 100 άλογα. Σιγά, σιγά, θες και 100 άλογα. Και σιγά, τι θα άλογα τώρα. Για τα πόδια μου, τα χέρια μου και τα ανακλαστικά μου, λίγα είναι τα 100 άλογα. Ποια, τα ανακλαστικά. Ανακλαστικά μου. Ανακλαστικά, ναι, το ντά λείπει. Το ντά λείπει, Νίκο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάω να φάω σούπα Σολομού. Νίκο, καλό πρωινό, καλό κουράγιο, με καλή διάθεση στο παιχνίδι σήμερα. Τα καλύτερα για από τον Νίκο. Από τις 6 και κάτι θα είμαστε on air για pre-game με Ζαΐρη από το γήπεδο. Ωραία, live στο Μετρόπολης, δεν χάνετε. Να είστε καλά. Να περιμένει ο κόσμος πολλά βιντεάκια, να το πούμε και αυτό στα social του ομίλου. Θα ανεβάσουμε πολύ πράγμα από τον κόσμο στο κέντρο, θα έχει ενδιαφέρον. Εννοείται, τα χαιρετίσματά μας και στο Γιώργο. Καλή μετάδοση και με καλά, το παιδιά, διπλό. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να περάσουμε στα καλλιτεχνικά μας και στο Βεργίνα Θέατρο, γιατί σήμερα, γιατί παίζει ο ονοματάρα, ότι ήταν ο μέγιστος Σταμάτης Κραουνάκης, μας διασκεδάζει κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 8 Σεπτεμβρίου μαζί τους. Μια μεγάλη παρέα μουσικών που θα παίξουν όλες τις μεγάλες επιτυχίες του live. Θα είναι μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Να πάτε, παιδιά, μην το χάσετε. Εισιτήρια βρίσκουν στα καταστήματα Public, Media Markt, Nova, το Viva.gr και τηλεφωνικά στο 2310-491-291. Φέτος η αδρεναλίνη χτυπά κόκκινο με συναρπαστική νέα σεζόν. Μας περιμένει στην Nova σπουδαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Premier League, La Liga, Bundesliga, Euroleague, αλλά και αποκλειστικοί αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Αυτή τη σεζόν δεν χάνεται όλοι οι αγώνες με τα προγράμματα Ion Plus από 25 ευρώ το μήνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. 40 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Μετρόπολης 95,5. Καλημέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και στους φίλους που μας ακούν διαδικτυακά από όλο τον κόσμο. Κώστας Γραπτόπουλος και Άρης Παναγιώτης στα μικρόφωνα, ο Θανάσης Καζαμπάκας στην ηχοληψία και την παραγωγή. Ανοίγουμε γραμμές 2-31-0-90-90-90 τα επόμενα 20 λεπτά. Για γύρνα το τηλέφωνο, Άρη, να το βλέπω. Να το βλέπετε, ξέρω ότι έχεις αυτό το... Είναι επαφή με το περιβάλλον. Το θεματάκι, ναι, το γνωρίζω. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 2-31-0-90-90-90. Γραμματεία. Ανοίγουμε γραμμές. Μαράγδα, αγαπημένη, ανοίγουμε γραμμές. Ορίστε. Τα γραφείο μου καθαρίζει. Γιατί να καθαρίζει γραφείο. Ξέρω εκεί κάθεται η κοπέλα, τώρα ήμουν έξω. Εκεί καθιστή είναι. Τι να κάνει. Εντάξει, ρε. Μια γραμμή δεν τραβάει ο πάω. Για να δούμε. Καλημέρα. Κλασικό χορτάρι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε, με τη Μούγκαφον. Έλα. Κινητή τηλεφωνία ελληνική. Γεια σας. Από το βόθρο μέσα, άιτε, πάρτε τηλέφωνο να ακούσουμε ποια λειτουργεί, ποια δεν λειτουργεί. Πάμε επόμενος. Ορίστε, καλημέρα. Μάλιστα. Έχουμε θέμα σήμερα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Γεια σας. Αντίο. Ναι. Δεν έχουμε. Εντάξει. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, εσείς είσαστε, ναι. Εσείς θα έχετε από την άλλη εταιρεία που είναι καλή. Ναι. Καλημέρα. Από την καλή είμαστε, από την καλή. Κατάλαβα. Μάλιστα. Ακούμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσω, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Ναι. Κύριε Ραντόπουλε, το γνωρίζετε, αλλά... Κύριε Ανδρώνη, αν ακούτε, έχω τρομερή συμπάθεια στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, σκέφτομαι να αυτοκτονήσω. Κύριε Ανδρώνη, αν το ακούτε. Εκφομπή θέλει. Άστα, γιατί. Εντάξει. Θα σου δώσουμε μια εκπομπή. Ο Σεσίδας είναι πολύ συμπαθητικός. Ναι. Περίμενε, είναι πολύ συμπαθητικός. Βέβαια, κάτι μου λέει ότι χθες το βράδυ ήταν με τον κύριο Κόκκινο και τα τσούζανε. Ναι. Για αυτά που έχει πει σήμερα. Για την Brighton, για την Άιτ και τον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε αύριο. Θα το δούμε αύριο. Μάλλον, σήμερα το δούμε. Μπορεί να δικαιωθείτε. Θα το δούμε αύριο. Δεν ξέρω και την ΑΕΚ, έχω ένα προβλέπιμα. Δεν ξέρω σοβαρά τώρα. Ακριβώς. Επίσης, ρε Βαρτόπουλε, ο Στρατός δεν κατεβαίνει σαν απεργίες, ρε εσύ. Το είπε. Ναι. Είπε κάτι στην αρχή ότι κατεβαίνουν οι μπάτσι να πούμε σαν απεργίες. Απαράδεκτο. Εντάξει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Καλή σου μέρα, καλό δρόμο. Επίσης, ένα λεπτό, ένα τελευταίο να πω.
Επίσης, Ραδόπουλε, δεν πηγαίνουν μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι σε απεργίες. Σε κάθε απεργία κατεβαίνει αυτός για τον οποίο ενδιαφέρει η απεργία. Μάλιστα. Τώρα εγώ είναι το ασφαλιστικό. Εγώ πάντως αποφευθήκα. Τώρα είναι το ασφαλιστικό. Δεν έχω δει ιδιωτικό υπάλληλο να απεργεί. Περίμενε, Βρεσί, περίμενε. Τώρα είναι το ασφαλιστικό για τους δημόσιους υπαλλήλους. Κατεβαίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Την προηγούμενη φορά ήταν. Δηλαδή, με συγχωρείς, δεν σου φαίνεται παράξενο ότι κανένας ιδιωτικός υπάλληλος δεν κατεβαίνει ποτέ σε απεργία? Δεν σου κάνει εντύπωση? Μα δεν ισχύει αυτό που λες. Τι δεν ισχύει? Αυτό θα ήθελα να σου πω. Ότι κατεβαίνει ο υπάλληλος ανάλογα με αυτό που τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, όταν ήταν για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, κατέβαιναν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι στις απεργίες. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Τώρα που είναι το ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων, κατεβαίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι για να το κλείσουμε, ότι δεν κατεβαίνει, δηλαδή, δεν κατεβαίνει κανείς για κάποιον άλλον, γιατί είναι μέχρι να έρθει στο σπίτι μας. Όταν έρχεται στο σπίτι μας, όταν έρθει. Ακριβώς. Άρα αλληλεγγύη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ωραίο. Να είσαι καλά. Είναι στρατιωτικός ο φίλος μου από τη Δράμα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Γεια σας, εσείς είστε. Μάλιστα. Δημήτρης από Γιάννενα. Γεια σας. Καλημέρα στα Γιάννενα. Στα καταθλιπτικά Γιάννενα. Πανέμορφα Γιάννενα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πάνε μήνα ένα χρόνο. Μένω άνετα. Πάνε μήνα ένα χρόνο. Εμένα μ' αρέσει το. Δεκέμβρη, μήνα, Γενάρη. Πάνε στα Γιάννενα. Στον κρύο πολύ. Καλημέρα. Πείτε μας, κύριε. Εγώ θέλω λίγο. Ξανά για την Άρσα να σας πω, Ραπτόπουλε, έχω κουράσει, φίλε. Λίγο να δεν ξέρω αν είδες το μάτς χθες. Ποιο μάτς? Της Arsenal με την Bayern. Να σε ρωτήσω κάτι, επιδέχεται κριτική σε αυτό το παιχνίδι με αυτή την μπάλα που έπαιξε η Arsenal? Bayern. Όχι, εντάξει, είπαμε. Απλά είναι επειδή ήταν πρώτο μάτς για τα παιδιά, για όλα. Γι' αυτό λέω. Πολύ καλή Arsenal. Όχι, είναι καλά τα παιδιά. Πολύ καλή Arsenal. Και δεύτερο, και να κλείσω εκεί με τη σήμερα, νομίζω πιο δύσκολο έργο από όλους έχει η ΑΕΚ, γιατί η Brighton είναι πολύ ανεβασμένη και ειδικά με τα extremity και το Μητώμα και τον άλλο δεξιά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, θα έχει θέμα. Πολύ, πολύ έτσι δύσκολο, φαίνεται. Έτσι φαίνεται ότι θα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι. Καλή επιτυχία στις ομάδες. Καλημέρα, παιδιά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα στα Γιάννενα. Καλημέρα στα Γιάννενα. Μ' αρέσει Κώστα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι σ' αρέσει? Μένω άνετα. Μ' αρέσει, είναι ωραία πόλη. Μένει σε πόλη με λίμνη. Το κέντρο έτσι πώς έχει γίνει τώρα με εκείνο το πεζόδρομο. Γενικά μ' αρέσει να έχει πεζόδρομο. Τα Γιάννενα, η Λάρισα έχουν κάνει τους πεζοδρόμους στο κέντρο. Που μπορεί, παιδί μου, είσαι άνετος. Δεν χρειάζεται να έχει αυτοκίνητο. Πού τα παρκάρει. Καλημέρα. Ναι. Ορίστε. Αυτό θα πεθάνει από καρκίνο του προστάτη, γιατί δεν θα πάει ποτέ με γυναίκα. Ορίστε, καλημέρα. Χαίρετε. Ναι. Έλα, καλημέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Ρε Ραπ, κάποια στιγμή είπες ότι μόνο οι βολεμένοι κάνουν απεργία. Όχι. Είπα, δεν είδα ποτέ ιδιωτικό υπάλληλο να κάνει απεργία. Μήπως επειδή εσύ δεν έχεις κάνει ποτέ και μήπως επειδή νιώθεις φόβο στους εργοδότες σου. Δεν έχω κάνει ποτέ απεργία. Δεν έχει κάνει ποτέ απεργία κανένας για μένα. Οι εργοδότες μου ήταν σκληροί, άλλοι ήταν καλοί. Είχα αρκετούς, να σου πω την αλήθεια. Άλλοι με διώξανε, από άλλους έφυγα. Δεν είχα ποτέ δουλειμένα τα οποία είχα κάνει. Και δούλευα πάρα πολλές ώρες. Κάτσε να μιλήσουμε. Ναι, να μιλήσεις. Καλά έκανες και δουλεύεις πολύ ώρα. Όλοι μας δουλεύουμε πολύ ώρα. Κάτσε να τελειώσεις, Κώστα. Και πάντα θα δουλέψουμε. Αλλά να δουλεύουμε σήμερα με νομοσχέδιο 13 ώρα τα Σαββατοκύριακα, να μην τα πληρωνόμαστε όπως πρέπει, να μην τις τριετίες αναδρομικά ό,τι μας χρωστάνε τόσα χρόνια να μην τις παίρνουμε και να μην υπάρχει κανένας προγραμματισμός πια στη ζωή σου το 2023 και παρόλα αυτά οι μισθοί να μην ανεβαίνουν, πρέπει να απεργήσεις. Δεν θα γίνουμε. Έχω ζήσει εργασιακό μεσαίωνα εγώ. Ωραία. Δούλοι δεν θα γίνουμε. Και ο ιδιωτικός τομέας μια χαρά απεργεί. Μην ακούς τον πρωτοσάλτε. Κάθεσαι και ακούς τον πρωτοσάλτε και τον Άδωνη Γεωργιάδη που. Δεν τον χωνεύω τον πρωτοσάλτε, ρε φίλε. Δεν τον χωνεύω. Δεν τον χωνεύει. Δεν τον χωνεύω τον πρωτοσάλτε. Αυτά που λες, γίνεσαι συστημικός. Αυτά που λες, τα λέει ο πρωτοσάλτε. Βάλε τον πρωτοσάλτε και λέει τα ίδια. Δεν τον χωνεύω τον πρωτοσάλτε. Ναι, το ξέρω ότι δεν τον χωνεύει. Αλλά τελικά λες τα ίδια. Γιατί κάποια παπαγαλάκια γύρω-γύρω από εκεί σου τα λένε να τα λες. Σήμερα απεργεί ο ιδιωτικός τομέας. Η ΓΕΣΕΕ, η βολεμένη, δεν απεργεί. Απεργούν όμως 500 εργατικά σωματεία. Τα εργοτάξια όλα έχουν κλείσει. Οι οικοδομές δεν δουλεύουν. 10 και μισή σε 45 λεπτά
θα είμαστε όλοι εκεί και θα γίνει μια μεγάλη διαδήλωση. Έχει δύο, ναι, μια φωνάξουμε... στο Βενιζέλο και μια στην Καμάρα. Έχει δύο διαδηλώσεις. Αν δω ιδιωτικούς υπαλλήλους να περιμένουν, θα χαρώ πάρα πολύ. Αν την Καμάρα με τους αναρχικούς και τους τέτοιους, τα σωματεία. Εγώ πήγα στο σωματείο μου, σωματείο μισθωτών τεχνικών, και κάναμε συνέλευση πριν δύο μέρες και αποφασίσαμε τι θα κάνουμε. Ωραία, ιδιωτική. Ιδιωτική. Εγώ θέλω να βλέπω ιδιωτικούς. Ιδιωτικό υπάλληλο. Έτσι, ιδιωτικό υπάλληλο. Ευρώ παίρνω και απεργώ. Και βολεμένο, εγώ χάνω μεροκάματο σήμερα. Η απεργία είναι έτσι. Στην απεργία χάνει μεροκάματο, δεν βολεύεσαι, ξεβολεύεσαι. Η απεργία δεν έχει μεροκάματο. Κάτσε ρε, εδώ εμεί όταν κάνουμε απεργία, ποιο κάνει μεροκάματο. Αυτό που δεν έπρεπε να περιμένει. Εσύ είστε φάρα δημοσιογραφική, αυτά τα ρε. Ιδιωτικό τομέα είσαι εσύ. Ιδιωτικό τομέα είναι στο εργοστάσιο, ρε. Η γυναίκα μου που δουλεύει και απεργεί σήμερα γιατί στο εργοστάσιο τη βάζουν, τη λένε το πρωί, αν θα κάνει υπερορία και μου λένε μέρα 4.30 να πάω να πάρω το παιδί από το σχολείο. Γιατί θα δουλέψει υπερορία. Αυτή τη ζωή θέλουμε το 2023. Πάμε στου δρόμου να διαδηλώσουμε με τον Άδωνη που κατεβάζει αντεργατικά νομοσχέδια και έρχεσαι εσύ στο ραδιόφωνο να με λε εμένα ότι είμαι βολεμένο. Δεν σε είπα βολεμένο, ρε. Βολεμένο είπες ρε, γιατί αυτοί που απεργούν είναι βολεμένοι. Ο ιδιωτικός υπάλληλος είναι βολεμένος, τρελός ρε. Εγώ ιδιωτικός υπάλληλος είναι δυνατόν, ο ιδιωτικός. Εγώ για τον δάσκαλο και τον καθηγητή κλέβασα. Στον ιδιωτικό θα κλεβάσεις. Ναι, κλέβαζες όμως όλη την απεργία. Το κάνει συνέχεια αυτό. Αν το κατάλαβες έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι όχι, δεν ισχύει αυτό. Πάντως να πω ότι όσον αφορά την έκτη μέρα... Σε καμιά περίπτωση. Εγώ κλέβασα 90 μέρες ο δάσκαλος και μου κάνει την απεργία στην πρώτη εβδομάδα που πάει. Πάντως να πούμε ότι όσον αφορά την έκτη μέρα απασχόλησης, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, η έκτη μέρα απασχόλησης θεσμοθετείται σε επιχειρήσεις 24 ώρες λειτουργίας, αλλά και σε επιχειρήσεις που δεν είναι εκφύσεως συνεχούς λειτουργίας. Κατά την έκτη μέρα εργασίας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ωράριο της 8 ώρες και η αμοιβή είναι προσαυξημένη κατά 40%. Εντάξει, αυτό λέει το νομοσχέδιο. Πόσο τα 100? 40%. Μάλιστα. Καλημέρα. 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 Γεια σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως, δυνατά καθαρά κύριε. Ωραία. Εγώ είμαι αφεντικό, δεν είμαι υπάλληλος. Εποχιακές δουλειές, 1,5 χιλιάρικο το δίνουμε τον υπάλληλο, 9 ώρες δουλειάς και μόλις γυρίσουμε την πλάτη πρέπει να τα κάνουμε εμείς. 8 στους 10 είναι κοπριές. Και άσε τι λέει τώρα αυτός εδώ. Άμα έφερε η γυναίκα του, μην δουλεύετε στο εργοστάσιο, ας έκανε δικά της δουλειά, να δούμε πώς θα τους πληρώσει. Το πιο εύκολο πράγμα είναι. Αναμενόμενο. Δηλαδή να σου πω κάτι, το πιο εύκολο πράγμα είναι να πω εγώ έχω αυτό, φταίει αυτό. Δεν είναι έτσι. Και ο κύριος αν νομίζει ότι έχει πάρει υπάλληλο πίσω του κάνει, ας τον αλλάξει. Και αν οι υπάλληλοι όλοι που παίρνει, του γυρνάει την πλάτη και τον δουλεύουν, είναι κάποιο λάθος υπάρχει. Εγώ ξέρεις τόσα χρόνια. Δεν γίνεται ρε Κώστα. Άκου να δεις το έχω καταλάβει εγώ τόσα χρόνια. Δεν γίνεται ρε Κώστα. Υπάρχουν όπως είπε δηλαδή. Αυτός και κοπριές δεν υπάρχουν. Και κοπριές εργάτες. Δεν υπάρχουν. Εννοείται. Αυτό καταλάβει. Εννοείται. Δηλαδή γυρνάω την πλάτη και όλοι με κλέβουν τώρα σε παρακάτω. Είναι θέμα άνθρωπο. Έχω εγώ κοπριά εργάτη. Πώς μπορεί. Εμείς γράφουμε. Καλημέρα. Και αφεντικό μάπα έλα τώρα, εντάξει. Αλλά έχω δει και υπάλληλο κοπριά. Γιατί είπε κανείς ότι είναι κανένας. Είναι θέμα ανθρώπου, δεν είναι θέμα ιδιότητας. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε. Παιδιά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με το Μετρόπολης. Μάλιστα. Έχουμε ένα φίλο που παίρνει στο Μετρόπολης συνέχεια. Ναι. Από τη Λάρισα. Λάρισα. Ο Γιάννης. Ναι. Με τα πολλά τα εγγόνια. Μάλιστα. Μήπως ο άνθρωπος έπαθε καμιά ζημιά και δεν παίρνει τηλέφωνο. Έχει σταμάτησε να παίρνει, ναι. Ναι. Άμα. Αν ο άνθρωπο ακούει, να δώσει ένα στίγμα. Ναι, μπορεί να απαντήσει ζημιά. Με αυτό το κακό που έχει γίνει εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Καλημέρα. Μάλιστα, καλημέρα. Ορίστε. Καλημέρα. Γεια σα, κύριε. Καλημέρα. Μαζί μιλάμε. Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι. Έχω ένα παιδί αμαία. Στο σχολείο. Στο ειδικό σχολείο στην Ευκαρπία. Μάλιστα. Εδώ και 2 εβδομάδες, πάει η τρίτη εβδομάδα. Ναι. Δεν έχει λεωφορείο για τα παιδάκια. Εγώ 7.30 ώρα πρέπει να είμαι στη δουλειά μου. Όταν λέτε λεωφορείο, συγγνώμη να κάνω ερώτηση γιατί δεν ξέρω. Το παιδί πήγαινε με λεωφορείο ειδικό ή με λεωφορείο της δουλειάς? Ναι. Με ειδικό λεωφορείο. Εντάξει, δεν χρειάζεται καρότσι, αλλά με ειδικό σχολείο. Ο Κώστας λέει άλλο. Το λεωφορείο το οποίο παραλαμβάνει το παιδί σας και το πάει στο σχολείο. Δεν είναι αρχικό. Λεωφορείο της γραμμής ή είναι ειδικό, ειδικό λεωφορείο. Ναι, αυτό όχι, ειδικό. Μάλιστα. Έχω μάθει. Τον Ζορτίδη είχα κάνει σύμβαση. Ωραία. Τώρα αυτή τη στιγμή ο λόγος που δεν έρχεται, σας είπα ποιος είναι.
Η περιφέρεια λέει φταίει. Δεν ο Τζίτζι Κώστας. Τι έκανε ο Τζίτζι Κώστας. Τι έκανε ο Τζίτζι Κώστας για να μάθουμε. Δεν στέλνει λεωφορείο. Δεν στέλνει λεωφορείο. Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε λέει να έχουμε λεωφορείο τώρα ένα μήνα για τα παιδιά. Για ένα αλλά μήνα. Αλλά βλέπω ότι ναι. Θα πάει παραπέρα, δεν ξέρω. Ωραία, θα το δούμε το θέμα. Ωραία, θα, το θέμα. Θα πάρουμε στην περιφέρεια. Σας υποσχόμαστε. Ναι, αν μπορείτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, γιατί πρώτη φορά έπαιρνα τηλέφωνο και είμαι λίγο. Δεν υπάρχει θέμα συγγνώμη. Αν είναι μόνο για τα δικά σας. Ειδικά για ανθρώπους που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή. Θα το ψάξουμε μόλις βγούμε. Καλημέρα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην ευχαριστείτε καθόλου. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Εγώ μιλάω, έτσι. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, πρώτα καλώς όρισε, Σάρη, και πρέπει να έχεις η όβια υπομονή με το κύριο που είναι απέναντί σου. Δύο μέρες είναι, δύο μέρες. Θα έρθει ο Κουλιανός, το έχω πει το έργο παλαιότερα, πείτε μας. Λοιπόν, όσο για τις απεργίες αυτές που γίνονται, με μία μέρα απεργία δεν κάνεις τίποτα. Αν θα κάνεις απεργία, θα κάνεις μια απεργία που να το νιώσει το κράτος. Το νιώθεις και θα καταλάβει ότι ο λαός έχει αυτό, θέλει αυτά τα αιτήματα. Να το καταλάβει. Με μία μέρα. Θα βγουν τώρα πόσα βγουν, 1.500, 2.000, 3.000, θα τελειώσει το παραμύθι. Και θα γίνουν και τα επεισόδια που ως συνήθως γίνονται. Εσείς λέτε δηλαδή ότι δεν έχει. Ότι επειδή έχω περάσει από το. Τα επεισόδια γίνονται για να φανεί ότι είναι αλυταράδια. Ναι, επειδή έχω περάσει από το εργατικό κέντρο. Θα τους βγάλουν σκάφτους και τέτοια. Και επειδή είχα την ατυχία να συνδικαλιστώ, και μάλιστα ήμουν και γενικός γραμματέας. Ξέρω πώς δουλεύουν όλα αυτά εκεί μέσα τα σωματεία. Πώς δουλεύουνε. Τώρα άμα σε κάνουν μεγάλη ζήτηση. Δεν αξίζει τον κόπο να πηγαίνει κάποιος να συνδικαλιστεί. Για ποιο λόγο το λέτε. Καπελώνεται από τα κόμματα κατευθείαν. Καπελώνεται από τα κόμματα. Ναι. Καπελώνεται. Δηλαδή κάποιος να έχει μια αντίρρηση από ένα κόμμα και πει μια αντίρρηση γνώμη αμέσως το σταματάνε. Κάποιο εξαφανίζεται. Άρα κομματικοποιημένη είναι η απεργία. Λέτε. Πάντα είναι. Τα σωματεία. Αυτό είναι πάντα. Αλλά για μένα απεργία είναι. Εγώ θυμάμαι στα δικά μου τα χρόνια τα παλιά. Και εσύ πρέπει να το θυμάσαι, Ραπτόπουλε. Όταν γινόταν απεργία, όταν έκανε απεργία η τράπεζα, έκανε για ένα μήνα, 1,5 μήνα, αν το θυμάσαι. Ωραία το λέει. Έχει δίκιο ο κύριος. 2 μήνες. Να το καταλάβει. Ναι, ναι. Με μία μέρα. Οι απεργίες είναι γραφικές. Με μία μέρα οι απεργίες αυτές είναι γραφικές. Δεν κερδίζεις τίποτα. Τότε βέβαια με άλλους μισθούς. Σήμερα και το ένα ημερομίσθιο το χάσει ο καθένας. Καταλαβαίνετε, έχει πρόβλημα. Ωραία, καταλαβαίνω. Εγώ, φίλε, μπορώ να σου λέω, φίλε, έτσι. Εγώ δούλευα σε εργοστάσιο. Είμαι τώρα εδώ και 10 χρόνια άνεργος. Έτσι. Είχαμε κάνει επίθεση εργασίας 1.200. Σε ιδιωτικό τομέα πάντα μιλάω και έχω να λαμβάνει 25.000 ευρώ από μισθούς, όχι από ζημιωσία. Μισθή, μόνη μισθή, γιατί δεν μας πληρώνει, δεν μας έκανε και δεν παίρνω τίποτα. Εγώ δηλαδή τώρα τι πρέπει να κάνω. Τι να κάνει ο άνθρωπος, όντως. Για πες μου, τι να κάνω εγώ τώρα. Ναι, ό,τι και να σας πω, θα είναι χαζομάρα. Και επειδή κάναμε εμείς επίσκεψη, τα νόματά μας γραφτήκαν, ξέρεις, στον κατάλογο. Όταν πήγε να αναζητήσω δουλειά, εσείς θα μου κάνατε. Είσαι επαγγελωμένο τώρα. Ναι, γι' αυτό το λόγο δεν μας παίρνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε, γι' αυτό έμεινε και άνεργο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, τι να του πεις από τον άνθρωπο τώρα. Ό,τι και να του πεις, θα είσαι τουλάχιστον αστείος. Καλημέρα. Μάθε για το λεωφορείο. Προλαβαίνουμε. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας, ακούγομαι από Ελθίνκη. Παίρνω τηλέφωνο από το Hotel Hagan. Hotel Hagan. Ναι. Ναι. Ήθελα να πω τον Κουλιανό να κατέβει στην πισίνα. Την έχουμε ζεστάνει, την έχουμε προθερμάνει, τον Μπουρνούζι τον περιμένει. Να κατέβει να κάνει τον μπάνιο και να πάμε σούπα με σολομό έχει. Από όλα έχει και σούπα με σολομό και με κροκόδιλο. Από το Ελσίκη Γρεβενών είσαι. Ναι. Σολομό σου πάνε αρχικά. Σολομό. Γρεβενά πήγανε. Σε κλείνουμε γιατί έχουμε άλλα 4 λεπτά και περιμένουμε, το κέντρο είναι γεμάτο. Καλημέρα. Έγινε. Να κατέβει να κάνουμε καμιά βόλτα. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Εγώ μιλάω. Μάλιστα, μιλάτε. Καλημέρα από εξωτικό Γλυκής. Λοιπόν, Κώστα, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς το κρίνεις τώρα αυτό που κάνει ο Λουτσέσκου, που παίζει συνέχεια rotation, αλλάζει, ας πούμε, στο χώρο του κέντρου, ειδικά που είναι ξέρεις, μια σημαντική θέση, αλλάζει διάδες. Δεν είναι πολύ ρίσκο αυτό. Εγώ, η δική μου τοποθέτηση είναι ότι άμα έβρισκε καμιά καλή διάδα και κούμπονε, δεν την άλλαζε. Αυτός ακόμα πειραματίζεται, ψάχνει να βρει φόρμα, δίδυμα και τέτοια. Δεν έχει καταλήξει στο χαφ. Έχει καταλήξει. Φτάνουμε πίσω τον Οκτώβριο τώρα και
Τώρα αυτή η τριάδα, αυτή συγγνώμη, η τριάδα που κατεβάζει είναι αηδία. Ο Μουρκ σε τρίγωνο μαζί με τον Τσιγαρά και τον Σβάμπ. Δηλαδή ούτε θέαμα, ούτε ταχύτητα, ούτε μεγάλη τέχνη, ούτε κυκλοφορία τη μπάλα, ούτε μεγάλο πρέσινγκ, μια μετριότητα, μια αηδία και μισή. Θα κάτσω εδώ τον Μπάουκ εγώ με τον Μουρκ, τον Σβάμπ και τον Τσιγάρα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να έχουμε θέματα και στο κέντρο, ειδικά πούμε, εντάξει, παίζουμε με μια δύναμη ομάδα, αλλά δεν θα μπορεί η ομάδα να αναπτυχθεί. Δεν θα παράξει να πούμε. Δεν θα παράξει εύκολα. Θα έχει την μπάλα στην κατοχή. Ναι, ναι, σαν να το βλέπω. Θα έχει την μπάλα στην κατοχή. Μικρή πασούλα. Θα ταλαιπωρηθούμε. Και Κώστα, μια ακόμα τοποθέτηση. Αυτά για το κλειδί που λες, σταμάτα να τα λες, γιατί κάθε φορά που έχεις έρθει εδώ πέρα έχεις περάσει πολύ καλά. Άστα τώρα τα σάπια. Με ορμήξαν οι γυναίκες εκεί, με κάναν σκόνη να πούμε, να ξέρεις. Και οι γυναίκες είναι ωραίες και εδώ πέρα το κλειδί που λες ότι το χρήμα ρε για αυτό. Μπορεί, ναι, ναι, και έχει καλή μεσαία τάξη βέβαια. Καλή μεσαία τάξη, βέβαια. Εγώ θυμάμαι κάτι που λες για το χωρίο, για το χωριό μου παλιά που είχες έρθει σε ένα γάμο. Να πάμε σε ένα γάμο και τσουβάλια με λεφτά, γαμός είχε γίνει, βέβαια. Έτσι, αλήθεια. Αλήθεια είναι όπως το λες είναι. Έγινε. Όπως το λες είναι στο χωρίγι, έχει γίνει τρομερή ιστορία. Προλαβαίνουμε άλλο ένα φίλο. Ό,τι πει ο Ιγολίτης. Πήρε τηλέφωνο να δει για το πούλμαν το. Παίξε λίγο μουσική. Προλαβαίνουμε ή κλείνει. Πάμε ένα ακόμα. Έπεσε, δεν πειράζει. Λέει το πούλμαν το έχει να πάει για τα αμαία. Λοιπόν, θα βρούμε την άκρη. Τι γίνεται, κάνει ερεύνα ο Χάρης. Ο Χάρης, καλή τώρα. Για να δούμε για το αμαξίδιο, για το λεωφορείο που δεν έχει. Έλα, κλείσε την εκπομπή. Εσύ αρχίζεις, εσύ κλείνεις. Εγώ αρχίζω, εγώ κλείνω. Πες ότι κάνεις έρευνα για το λεωφορείο. Ναι, ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται. Θα σου το πω τώρα σε 5-10 λεπτά. Νομίζω θα έχουμε μια απάντηση. Που υπάρχει το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε αν είναι θέμα όντως περιφέρειας, είναι του αντιδημάρχου παιδείας εκεί του Δήμου. Πήρα μία φίλη έτσι, θα μου στείλει ένα τηλέφωνο τώρα. Συγγνώμη, δευτερόλεπτα. Το πρόβλημα με τα λεωφορεία και τα αμαία είναι μόνο σε εκείνη την περιοχή ή έχει και σε άλλες? Κοίτα, επειδή έχει σχολείο και στην Πηλαία. Ναι. Δεν έχω ακούσει κάτι, τουλάχιστον δεν μας πήρε. Άρα κάποιος είναι μόνο στο κομμάτι. Ναι. Έχει σε διάφορες περιοχές. Θα δούμε γιατί. Υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία αυτά. Ναι. Και υποστελέχος πολλές φορές και υπάρχουν προβλήματα. Αυτή που είσαι και δημοσιογράφος είναι. Θα μας ανοίξει τα μάτια. Δεν έχουν. Ναι, μπας με τόση. Λοιπόν, στα 10 δευτερόλεπτα μετά τις 10, Rap and Cool Show. Σήμερα τελείωσε. Αύριο πάλι. Πόσο Ραπτόπουλος και Άρης Παναγιωτίδης στα μικρόφωνα. Σας κράτησα συντροφιά Θανάση Καζαμπάκα, συγχοληψία και παραγωγή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια με το πρόγραμμα του Μετρόπολης. Καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες. Καλή ακρόαση στο Μετρόπολης 95 και 5.